Με εντυπωσίασε ο Νίκος ο Μοσχοβίτης που μόλις πριν λίγο άφησε το στούντιο, τελείωσε η εκπομπή του. Πραγματικά, γιατί το κομμάτι που ακούτε αυτή τη στιγμή το είχε έτοιμο να παίξει, μου λέει δεν το, για κάποιο λόγο δεν το βάλε. Με εντυπωσίασε που ήξερε αυτό το τραγούδι. Βέβαια μου εξήγησε ότι το είχε διότι ένας από το συγκρότημα πέθανε σήμερα, δεν ξέρω ποιος, είναι η Kraftwerk. Από την χρονιά του 1978, το θυμάμαι αυτό ιδιαίτερα το κομμάτι, διότι ήταν από τους δίσκους που είχε ο αδελφός μου, το θυμάμαι ακριβώς έτσι όπως το βλέπω τώρα, γιατί έχει το εξώφυλλο στο YouTube. Είναι οι τέσσερις του συγκροτήματος με κόκκινα πουκάμισα και μαύρες γραβάτες. Εντάξει, το είπα, σαρδάμ. Και πραγματικά η μουσική αυτή είναι πολύ πρωτοποριακή, ιδιαίτερα για την εποχή τους. Είναι Γερμανοί, νόμιζα ότι ήταν Ιταλοί. Το γκουγκλάρισα να μην σας κάνω τον έξυπνο, αλλά είναι Γερμανοί. Από το 1970 ιδρύθηκε το συγκρότημά τους. Αυτή είναι η τεράστια τους επιτυχία, όλο το LP βέβαια, έτσι. The Robots, We Are The Robots. Είμαστε τα ρομπότ. Πολύ προχωρημένο για την εποχή του και με εντυπωσίασε πραγματικά ο Νίκος Μοσχοβίτης, ένας νεαρός άνθρωπος, ένα νεαρό παιδί που ήξερε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, του το είπα, δεν ξέρω τώρα αν με ακούει, είναι στον δρόμο. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόσαστε, δεν είσαστε σε μουσικό ραδιόφωνο, μην ξεγελιέστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, εκτός Αργιών φυσικά, από τις 9 έως τις 11. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλιν, και εσύ το ήξερες αυτό το τραγούδι. Εγώ νόμιζα ότι δημιούργησες ένα ένθετο για την Eurovision, τον διαγωνισμό φέτος. Όχι. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ήξερα, αλλά στο άκουσμά του πραγματικά μου θύμισε μία μίξη ανάμεσα σε Μιχάλη Ρακίτζη και Ωρέ Τσάνκ. Είναι πραγματικά οι άνθρωποι. Τη δεκαετία του 70, δηλαδή το κομμάτι είναι του 78, έτσι είναι 42 χρονών κομμάτι, είχαν φέρει με την τέκνο στη δεκαετία του 70. Είναι πραγματικά ηλεκτρονική μουσική, είναι εκπληκτικοί άνθρωποι, γερμαναράδες βέβαια. Αρχές του 80 νομίζω ήταν εκεί, τέλη δεκαετία του 1978, 78. 78 ναι, βγήκε. Αλλά σου λέω, μου θύμισε έντονα Μιχάλη Ρακιτζή με Ορέστη Τσάνκ, γιατί έχει μέσα και πινελιές από κινέζικη μουσική. We are the robots. Να το. Αυτό είναι. Αυτό άκουγε ο Μίστερ Μιγιάγκη, να πούμε, και το έπαρε το Καράτε Κίντρα. Εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό κομμάτι. Μπράβο Νίκο Μοσχοβίτη, με εντυπωσίασες. Εντάξει, μπράβο το παλικάρι. Καλά, εντάξει, μόνο εσένα και το Μοσχοβίτη μπορεί να αρέσουν. Όχι, όχι. Με αυτά ρε, τώρα τα έβαζες τώρα κατά τις 2 η ώρα, ξέρω εγώ, σε καμιά swing, σε καμιά αμνέζια, θα σε πέραμε τα γιαούρτια, να πω. Εντάξει, αυτό είναι το άλλο είδος είναι αυτό. Πρόφαγη του, πρόφαγη του, πρόφαγη του. Άλλο είδος μουσικής είναι. Αυτό είναι, δεν ήταν για πολύ. Εκπληκτική. Πολύ για δισκοτέκι, για ένα ορθάδικο, ήταν και κανένα αυτό, ξέρω. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι ούτε χορευτικό, είναι πάντως εκπληκτικό. Μπράβο του. Man Machine, λέγοντας. Αλλά για την εποχή, ας πούμε, δεκαετίας 80, πραγματικά ήταν πρωτοποριακό. Αφήνουμε τα να γνωρίσουμε. Και εντάξει, και ο Μοσχοβίτης δεν είναι και τόσο πιτσιρικάς, εντάξει. Πόσο είναι, 30 είναι, πόσο είναι. Πόσο θες. 29, 30, δεν είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι και 21. Καλά, 30, ρε εσύ, 30 χρονών, δηλαδή το 90, μείον 12 ήταν όταν βγήκε το τραγούδι, μείον 12. Πού να το ξέρει το τραγούδι. Δεν ξέρω πόσο είναι ο Μοσχοβίτης εγώ, κανονικά. Ο 30, νομίζω σαν τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, μία ηλικιά νομίζω είναι πάνω κάτω. Νομίζω, κάπου εκεί. Νομίζω 29, 30, 31, αποκλείται να πάρει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος δείχνει για 38, 37. Ο Παπαδόπουλος δείχνει για 38. Ο Στέλιος ο Παπαϊάννου δείχνει για 45. Ο ένας δείχνει για 62. Τους έχεις... Ο Παπαϊάννου λόγω της Παπαντονίου, Παπαϊού, Παπαντονίου, τον βαφτίσαμε το παιδί. Ναι, το παλικάρι μας δείχνει λίγο μεγάλος, γιατί λόγω της τρίχας και του μουσιού, να πούμε. Όχι, μια χαρά. Ίσα μιας και το... Ο Παπαδόπουλος μεγαλοδείχνει, γιατί είναι οπαδικά ταλαιπωρημένος, να πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή εγώ δείχνω για 120. Τώρα αν με δεις βασικά τώρα με το μουσί που έχω, αν με δεις με το μουσί που έχω και το μαλλί που πραγματικά φύτρωσε εκεί που δεν το σφαίρανε βασικά, θα πεις τι είναι αυτός ο θείος. Πραγματικά το μουσί με ψιλοπάει να πω την αλήθεια. Βέβαια έχει γίνει 10 εκατοστά, ας πούμε, το μουσί μου. Υπερβάλλεις. Όχι, καθόλου. Γιατί ξέρεις και εσύ ότι δεν φαίνεσαι για 50 πλάς που είσαι, φαίνεσαι για πολύ πιο κάτω. Εντάξει, δηλαδή, φαίνομαι λίγο πιο κάτω, λίγο φαίνομαι. Φαίνεσαι μια οχταετία κάτω το μήνυμο, θα σου πω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Ιδίως, αλλά... άμα
Άμα περιποιηθείς, ντυθείς, βάζεις τα δερμάτινά σου, τα μπλουτζινάκια σου, τα ωραία, βέβαια, τα παπουτσάκια σου και... κάτι ναι. Και σου λέω και το άλλο. Άμα σε πάει ο Τρέγια στην Τζιμισκή, να πούμε, σε τι? Και σε ντύσει, ναι, και σε ντύσει, θα δείχνεις ακόμα πιο νέος. Λες, ε? Ναι, βέβαια. Τώρα είμαι και, ξέχασα, σου το είπα, είμαι και free agent, οπότε... Ναι. Πάω, οι θαυμάστριες, βέβαια, ναι, ναι, είπαμε, ο βασικός κανόνας για να βγεις με Ζάχο Ντρούλιν, ξέρεις ποιος είναι, είπαμε, είπαμε το βασικό κανόνα, ένας είναι ο βασικός κανόνας, είτε έρθεις στο στούντιο εδώ, είτε βγεις με Ζάχο Ντρούλιν, ο κανόνας είναι ένας. Πρέπει να φοράς, πρέπει να φοράς 12 χωρίς 12 11,9, πας σπίτι. Είναι το φετίχ, το φετίχ. Πας σπίτι, μία βγήκε, ήταν 11,8, το μέτρησα, λέω σπίτι, θα έρθεις με 12 και μετά. Να έχεις το προνόμιο να βγεις, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, να κοίτα, μην μας βγεις κανένα σας λαμάς και γλύφεις καμιά γόβα. Όχι, φίλε, όχι, προς Θεού, είπαμε. Τι λέει, χθες πώς πήγε με τον Παπαδόπουλο, χθες έλειπα, γιατί... Ο Παοξής στην πρωινή τη δουλειά που ήμουν, ο Χρυσόστομος, τι μου λέει. Ωραία, λέει, εκπομπή ήταν αυτή, λέει, ή παιχνίδι γνώσεων. Α, δεν άκουσα καθόλου, γιατί είχαμε τούρτες εδώ, κόβαμε. Ναι. Πιάσαμε, είπαμε, εμείς σου δώσαμε τις ευχές μας και για την μητέρα σου και για το κοριτσάκι σου. Ανάστε καλά. Ναι, και όλος ο κόσμος, έδωσε, λοιπόν. Να είναι καλά όλοι οι φίλοι. Με Παπαδόπουλο ξέρεις ότι αν ξεκινήσεις μπορεί να πιάσεις να μιλάς για Πινέζα και να φτάσεις να μιλάς μετά για το διάστημα, το τι έγινε το 1960, ποια γκόμενα είχε αυτό ο προπονητής της Φιωρεντίνα με τον ξάδερφο της Σουίντον, με τον Μπατζανάκη της... είναι ο άνθρωπος, είναι κινητή κυκλοπαίδειας αυτά, έτσι, έχει τεράστια να μνήμη. Να φανταστώ ότι γυρίσατε αρκετά χρόνια πίσω και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν σου λέω τίποτα. Τα πιάσαμε. Άρχισε να λέει για δεκαετία 70, Gladbach τέτοια, μόνο αυτός τα ξέρει. Ωραία. Πού να τα ξέρουμε. Και μία ημέρα αν μπορέσουμε, γιατί είχα πολλά θετικά μηνύματα στην εκπομπή που κάναμε και οι τρεις. Ναι. Άμα θέλει και ο Νέο και ο... Θέλει, τον είπα στο κλείσιμο. Άμα θέλει ο Παναγιώτης να είμαστε παρέτσα πάλι. Τον είπα στο κλείσιμο και φυσικά είπε ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι, γιατί τον αρέσει και τον... Παναγιώτη, έτσι. Είναι κάτι που του αρέσει και το κατέχει το άθλημα, οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί να ξεκινήσω εγώ και να μπούμε λίγο και στα θεματάκια. Έχουμε ήδη βέβαια ένα φίλο στην αναμονή. Είπαμε αυτό να λέμε, ρε παιδιά, δύο-τρία πραγματάκια. Καλά, δεν θα το μαλώσουμε. Δεν θα το μαλώσουμε. Πάμε λίγο και δεν. Πάμε. Μάζδα Μανατίδης. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην παπάφη τη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Μαστοράτο και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσεις και απορίες 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο Υγό Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του καλού μας φίλου Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Τι εννοούμε με αυτό? Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 καθημερινά, επιλέγετε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό της δικής σας επιλογής πάντα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας και σας βάζει ενισχυμένο καύσιμο, επαναλαμβάνω, στην τιμή του απλού. Δεν συμβαίνει πουθενά αυτό. Ανδρέα Παπανδρέου 225, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Για όλους τους φίλους που θέλετε και πετρέλαιο θέρμανσης, για λόγους οικονομίας, όχι ότι θα κρυώνετε βέβαια, μπορείτε όμως να προνοήσετε για την επόμενη χρονιά, μιας και η έκδοση είναι τεράστια, παιδιά. Εντάξει, τέτοια τιμή δεν θα βρείτε. Και τον ρώτησα τον φίλο τον Ισάκ χθες, γιατί πήγα φούλαρα τα μάξι. Πήγα τον ερώτησα, τον λέω τι γίνεται με το πετρέλαιο, μου λέει τάσο θα πεις όσο υπάρχει απόθεμα εμείς πηγαίνουμε και βάζουμε. Οπότε είναι δεκτές οι παραγγελίες σας, γιατί είναι γύρω στους 30% η έκπτωση, παιδιά, από την αρχική τιμή του πετρέλαιου. Είναι μεγάλη ευκαιρία, έτσι, για το χειμώνα. Είναι, δηλαδή άμα έχεις, δηλαδή, παιδί μου 5 φράγκα για την επόμενη χρονιά, είναι χρυσή ευκαιρία, όχι μεγάλη ευκαιρία. Σαν επένδυση. Χρυσή ευκαιρία. Λοιπόν, για τις παραγγελίες σας, εντάξει, για πετρέλαιο θέρμασης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μας
ο Ισακ θα έρθει και θα σας γεμίσει τη δεξαμενή σας με πτυχιακό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς και ένα παραπάνω που υπάρχει αυτή η τεράστια έκπτωση στο πετρέλαιο γύρω στο 30%, είπαμε. Λοιπόν, τους υπόλοιπους στο άλλο διάλειμμα. Κάτσε να ακούσουμε. Πάρε λίγο το φίλο τώρα που είναι, να μην τον αδικήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Έλα, φίλε μου. Ναι, σε ακούμε, το όνομά σου. Θανάση λέω. Σε ακούμε, Θανάση. Για το... Εγώ βασικά πήρα γιατί άκουσα κάτι Αθηνή, κάτι να λέτε για το Craftwork και για το ρόμποτ. Ναι. Να συμπληρώσω απλά ότι το ακόμα πιο γνωστό του τραγούδι είναι το The Model. Το The Model, σου έχεις δίκιο. Αυτό σίγουρα θα το ξέρετε όλοι. Το ξέρω. Εγώ, χωρίς, δεν επιμένω, εγώ θυμάμαι ότι αυτό είναι πιο γνωστό, να σου πω την αλήθεια, το ρόμποτ. Αλλά και το The Model, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Model νομίζω έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Λες, και βγήκε και με γερμανικό Das Model και αργότερα κυκλοφόρησε και με αγγλικό στίχο. Περίμενε. DJ ήσουν παλιά μήπως ή από την... Από... Είμαι. Είσαι. Είμαι. Από τη μουσική. Βέβαια εντάξει. Από τη φωνή ακούγεσαι νεαρός. Γι' αυτό τώρα την... Όχι, 46. Εγώ έδινα περισσότερο σημασία στα κανονικά τα μόντελ, όχι στα τραγούδια να ξέρετε. Με αυτό τότε όμως ήταν και τα κανονικά τα μόντελ, να ξέρεις. Ναι, αλλά προτιμούσα ρε παιδί μου ότι και ο Αλεξία, ας πούμε. Κάτσε να πάμε. Απλά γενικώς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για βάλε ρε Ζάχο να δω, γιατί εγώ ονομαστικά είμαι σκράπας αυτά. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό το ξέρω ρε. Εντάξει, αυτό το ξέρω. Γι' αυτό έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές αυτό, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ πιο γνωστό που λέει ο Θανάσης. Εντάξει, είναι και αυτό γνωστό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εντάξει, μπορεί να είναι και προτίμηση. Το ρόμποτ θα προτιμούσα. Αυτό είναι πιο έτσι... Όχι, εγώ πιστεύω ότι το μόντελ που είπε ο Θανάσης είναι πιο γνωστό. Έχω την εντύπωση. Ναι, άλλο πιο αρέσει πιο πολύ. Πιο μεγάλη επιτυχία ήταν το Ωραία. Model. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Θανάση, τι ομάδα είσαι. Αυτό. Θανάση, τι ομάδα είσαι. Τι είσαι. Παοξής. Ποια περιοχή, Θανάση, αν επιτρέπετε έτσι. Χαριλάου. Χαριλάου, Παοξής. Πού είναι. Κάτσε. Καλά. Η μισή μου φίλη εδώ Παοξίδη είναι. Για περιοχή. Θανάση. Πες μας και διεύθυνση να σε επισκεφτούμε με γλυκό το βράδυ. Κάνε και ένα επίλογο. Θανάση. Να πω και πει. Όχι, άκου ποια είναι καλή έκφραση. Θανάση, πες μας τη διεύθυνση σου, το όνομα του πόλου, να σου χτυπήσουμε το θηρό τηλέφωνο. Σε λίγο. Να φέρουμε κάτι πίτσες. Να σε επισκεφτούν κάτι παιδιά. Ωραίος, Θανάση. Ωραίος. Να σε ακούμε έτσι. Έγινε, παιδιά, να καλό σε ακούμε, να σε ακούμε και πιο τακτικά, Θανάση. Έτσι, να σε καλά. Εγώ σας ψηλοακούω όσο μπορώ. Έγινε, γεια σας. Να σε καλά. Είδες, μέχρι και το τραγούδι έκανε φίλο μας να βγει, έτσι. Ωραίος. Να σου πω κάτι, και εμένα μου αρέσουν αυτά, δηλαδή, που λέει, του λέω, ας πούμε, να βγεις πιο τακτικά και λέει, σας ψιλοακούω. Δεν λέει, ξέρεις, σας ακούω κάθε μέρα, παιδιά, ας πούμε, είστε φοβεροί. Έτσι, όποτε Κοίταξε, μπορείς. Υπάρχουν πολλοί φίλοι και φίλες, πραγματικά, και δεν το λέω τώρα για να κάνω ούτε διαφήμιση τίποτα, μας ακούνε και μου το στέλνουν, δηλαδή, σε μηνύματα, α, είπες αυτό, είπες εκείνο, ο Ζάχος, ναι. Είπε το ένα άλλο, δηλαδή, φαίνεται ότι ακούν τις εκπομπές, αλλά... Δεν συμμετέχουν τηλεφωνικά, ναι, εντάξει, δικαίωμά τους είναι. Εγώ άλλο λέω. Λέω, ας πούμε, όταν βγαίνει κάποιος στον αέρα, ας πούμε, θέλει να είναι και ευγενικός κατά τρόπο την άμε τους παρουσιαστές και σου μπορούσε να πει τώρα ο φίλος ότι ναι, σας ακούω, αλλά εντάξει, δεν παίρνω τακτικά, σας ακούω κάθε μέρα. Δεν το αυτό είπε, όποτε μπορώ, ακούω παιδιά και έτσι. Ωραίος. Λοιπόν. Μπράβο, με έκανε Έχει δίκιο για το μόντελ. Ναι, είναι οι δύο μεγάλες επιτυχίες του. Εντάξει, όντως μπορεί να είναι αυτή η μεγαλύτερη, αλλά εγώ προτιμώ το ρόμποτ. Δηλαδή ήταν πιο χαρακτηριστικό. Όχι, δεν ξέρω ποια είναι μεγαλύτερη, γιατί σου είπα που ξένη μουσική δεν τα πάω πολύ καλά. Αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι το δεύτερο που ακούσαμε, το μόντελ, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι πιο γνωστό. Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό, είναι πιο ήχος, πιο έτσι ηλεκτρονικός. Δεν μας είπε που παίζει μουσική, να έρθουμε να τον ακούσουμε τον συνάδελφο, πρώην συνάδελφος εγώ. Να που παίζει μουσική, πάμε το δούμε το παιδί, γιατί σιγά δεν είναι. Τι, υδραυλικός ήταν. Ο DJ, δεν άκουσες. Του λέω, είσαι DJ. Δικός σου συνάδελφος. Υδραυλικός ήταν. Να πάμε να τον ακούσουμε να παίζει ξολινώσεις. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε, καλά ξεκινήσαμε, πάμε λίγο. Έχουμε, να σου πω την αλήθεια, σήμερα έτρεχα με τέτοιους.
με τους γονείς ναι. λίγο, εντάξει, άμιλο, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έτσι κάποια πραγματάκια και δεν ναι. πολύ είδα. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλά, τέτοια, ξέρεις. Να σου πω την αλήθεια για να το λίγο το συζητάμε και άμα θες στον αέρα, δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Θεωρώ ότι, ας πούμε, όλους, από λίγο όλους πολλού, όλη αυτή η κλεισούρα, πρόσεξε, όταν έχει πειράσει εμένα που είμαι πολύ πιο νέος από τους γονείς μου, έτσι λογικό αυτό. Θεωρώ ότι όλους μας έχει πειράσει από λίγο ως πολύ αυτό το πράγμα. Μας έχει πειράσει και χωρίς να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Λέω αυτή η κλεισούρα, αυτή η πίεση. Ιδιαίτερα εγώ που ζω με τους γονείς, ας πούμε, να μην πάθουν, να μην. Δηλαδή, ερχόμουν εδώ πέρα και ξέρεις καλά εσύ ότι έφευγα, δηλαδή δεν ήθελα να κουμπί. Να μην ναι, τυχόν ναι. και μία στο εκατομμύριο, μία στις ναι, χίλιες. Ναι, μην ναι, φέρω ναι. τίποτα εκεί πέρα και δεν τη βγάζαμε. Ένα παραπάνω που εσύ είσαι με τις αρρώσεις πιο ευαισθητοποιημένος από κάποιους. Ναι, εντάξει, εγώ για μένα. Εντάξει, ένα κλικ παραπάνω είσαι, ναι. Και εντάξει, να κολλήσω, έλεγα ότι μπορεί να την σκαπουλάρουμε. Τώρα, μεγάλοι άνθρωποι πάνω από τα 80, αν την κολλήσουν, πως καταλαβαίνεις, λίγο δύσκολο να την. Ναι, είναι δύσκολα. Είναι ναι, δύσκολα. Και φοβόμουν, ρε παιδί μου. Και όταν λέω ότι αυτή. Άστο αυτό εδώ. Όταν λέω ότι αυτό το πράγμα, η πίεση, η κλεισούρα έχει επηρεάσει εμένα που είμαι, ξέρω εγώ, 50 χρονών, πολύ περισσότερο πειράζει έναν άνθρωπο και το είδα αυτό πολύ περισσότερο, δεν μας ακούει βέβαια, στον πατέρα μου πιο πολύ, αλλά έχει πειράσει και τη μητέρα μου, έτσι. Δηλαδή, αυτό το καθημερινό που είχαν, έστω να πάει σε μια γειτόνισσα να πιει ένα καφέ, ρε παιδί μου, να πάει να κάνει τα ψώνια της. Ή ο πατέρας μου να πάει στο καφενείο, ξέρω εγώ, να πιει έναν καφέ. Έτσι, αυτή η μικρή συναναστροφή με το έξω, για αυτούς ήταν τεράστιο πράγμα. Και τους βλέπω και τους δύο, και ειδικά ο πατέρας μου, τους βλέπω και τους δύο, δηλαδή τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, η κλεισούρα, άγχος, η πίεση, δεν ξέρω αν έχεις άποψη γι' αυτό. Φυσικά και έχει επηρεάσει όχι μόνο ηλικιωμένους ανθρώπους, και άντε να πεις ηλικιωμένη έβγαινα μια βόλτα όπως είπες και εσύ, ναι, μπορεί ναι. να πήγαινε στο καφενείο να πιει ένα καφέ ή η μητέρα σου στην Κεραμαρίκα, ξέρω εγώ, δίπλα να πει δύο κουβέντες, να ξεχαστεί, ξέρω εγώ, μέχρι να πάει να κάνει το φαγητό και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο επηρέασε τους νεαρές ηλικίες, οι οποίες ήταν μαθημένες στο έξω, στη Φραπεδιά, στη Λεωφόρο Νίκη, στα κλαμπ, στα μπαράκια, στις ταβέρνες, στα ξεσαλώματα, στα πάρτι κτλ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι οριακά φτάσαμε στο σημείο να μην λαλήσουμε γενικώς όλοι και δόθηκε αυτή τέλος πάντων η άρση σιγά σιγά σταδιακά των μέτρων για να δούμε καμιά σπριμέρα τέλος πάντων ναι, και εμείς αλλά... και η οικονομία γιατί τα ναι, πράγματα τάσο, είναι πολύ δυσίωνα παιδιά. Τάσο άμα, ναι, άμα ναι. κοίτα πρόσεξε τώρα όλα πήγαν καλά τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας έτσι. Αν έπρεπε να κάνουμε για άλλο τόσο. Για άλλους τρεις μήνες, τι θα κάναμε δηλαδή, για πες μου. Τίποτα. Στο τέλος θα. Τα πηδούσαμε από τα μάτια. Είχαμε ψυχολογικά έτσι. Προβλήματα όλοι. Ναι, εντάξει. Θα πλακωνόμαστε στο ξύλο, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο με τις γυναίκες μας, τις μάνες μας, τα παιδιά μας, τους παππούδες, γιαγιάδες. Έτσι είναι, έτσι όπως το λες είναι. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τα νέα ήδη ήταν τεταμένα, εντάξει. Και νομίζω ότι υπήρχε και μεγάλη αύξηση ενδοοικογενειακής ναι, βίας. Αυτό δηλαδή, είναι το γεγονός. Απαράδεκτα πράγματα και ούτε δικαιολογούνται όλα αυτά έτσι. Δηλαδή εντάξει και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή παιδιά. Όλοι έχουμε νεύρα, όλοι είμαστε στη ζήτα. Όλοι περιοριστήκαμε και είχαμε και οικονομικές επιπτώσεις. Όλοι μας. Εντάξει τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή να το κάνουμε χειρότερα. Να πας να ξεσπάσεις δηλαδή επάνω στη γυναίκα σου, στο παιδί σου. Πάνε χτύπα την κεφάλα στον τοίχο, άνοιξε τη δυνακή όλα και τελείωσε. Τι κάνεις το μάγκα, κάνεις το μάγκα στην κερά σου ρε μπούφο. Και στα παιδάκια σου. Δεν το κατάλαβα. Πραγματικά. Και να σου πω και κάτι, επειδή υπήρχαν και πολλές κοινωνικές τάξεις, διάφορες Ζάχο, υπήρχαν οι αλκοολικοί. Εντάξει, υπήρχαν οι υπότες που δεν ήταν αλκοολικοί, αλλά είχαν μία μορφή εξάρτησης. Υπήρχαν οι ναρκωμανείς. Εννοείς ότι αυτούς πήρασαν ακόμη περισσότερο, έτσι και είχαμε πιο. Αυτοί όλοι μαντρώθηκαν κάπου, Ζάχο. Σωστό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είχε τεράστια επιρροή στο λαό όλο το αυτό και μέσα από αυτό βέβαια. Ανακαλύψαμε και σεβαστήκαμε κάποιες ανθρώπινες αξίες. Δηλαδή, ανακαλύψαμε ξαφνικά το πόσο μεγάλη αξία έχει να είσαι παρέα 4-5 άτομα και να πίνεις ένα ποτό σε ένα μπαράκι. Ή να κάθεσαι να πίνεις ένα κρασί με ένα ωραίο μεζέ ή μια ρετσίνα με πολύ ωραίο μεζέ κοψίδια, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα. Αυτά τα μικρά που τελικά είναι τα μεγάλα, έτσι. Εγώ το λέω συνέχεια. Είναι τα μεγάλα τελικά. Αυτά είναι τα γιατί, μεγάλα. Ναι, γιατί μια βόλτα στην παραλία. Τελικά ανακαλύψαμε ότι μας αλλάζει τη διάθεση. Εντάξει, μία βόλτα στην παραλία βλέποντας έναν συνάνθρωπο, ένα φίλο,
είναι κατά στο να δημιουργηθεί η κοινωνική αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων. Εντάξει, να δημιουργηθεί η αποξένωση των ανθρώπων, που ήδη έχει δημιουργηθεί η αποξένωση των ανθρώπων με την εκβιομηχάνηση της κοινωνίας μας. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Παλαιότερα στα λεωφορεία είχαμε τον εισπράκτορα. Ναι. Πήγαινε ο άλλος καθημερινά στη δουλειά, είχε μια καθημερινή επικοινωνία με τον εισπράκτορα. Ορίστε κύριε, περάστε κύριε, έγλειφε και το δάχτυλο να πούμε για να σε ναι, κόψει το εισιτηριάκι. Το ροζ, το μπλε, θυμάσαι τι ήταν, τα μπλε εκείνα τα. Εκείνο το ισχνό μπράβο. Ήταν σαν. Μπράβο, μπράβο. Και, είχε, και πόσο μπροστά ήταν, είχαν και plexiglass. Είχαν και το μικροφωνάκι. Σαν τα μυαλιά. Θυμάστε το μικρόφωνο. Μικρόφωνο, ναι, για... Να μικρόφωνο για να λέει τις στάσεις, έτσι, ναι, για να καταλάβει. Ναι, τις στάσεις, ναι, άβρα, τώρα. Δηλαδή, ένα άλλο παράδειγμα, στις τράπεζες. Υπήρχαν ναι. 5 ταμείες, 4 ταμείες. Εγώ βέβαια. Θυμάμαι 4 και 5 ταμεία στην Αγροτική Τράπεζα, τότε θυμάμαι στην Εμπορική Τράπεζα, στην Εθνική, 4 και 5 ταμεία. Βάλαν τα ATM, βάλαν τα μηχανήματα, ας πούμε αυτά, δεν έχεις επαφή πλέον με ταμεία. Όλα αυτά δημιουργούν την αποξένωση των ανθρώπων. Το βαθύ Πασόκ περιγράφεις τώρα. Ναι ρε φίλε τώρα, εντάξει δεν με κατάλαβες τι γίνεται. Σωστό είναι αυτό. Ξέρεις τώρα θυμήθηκα. Δηλαδή πολλές εργασιακές θέσεις καλύφθηκαν ναι. από μηχανήματα. Ναι, όλο αυτό όμως είπαμε, μέσα στην καθημερινότητά μας έχει επηρεάσει και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να καταλάβουμε. Πόσες ομορφιές έχει η ζωή από μικρά πραγματάκια έτσι, που δεν χρειάζεται ούτε καν να ξοδέψεις μισή δραχμή. Εγώ επαναλαμβάνω, τα μικρά είναι τα μεγάλα. Σε εμάς τουλάχιστον ναι, που δεν είμαστε. Έχεις δίκιο. Είμαστε μέχρι ένα οικονομικό επίπεδο Α, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ναι. λέμε τα μικρά είναι πραγματικά τα μεγάλα. Τα μικρά αυτό δηλαδή, το Σαββατοκύριακο καφεδάκι που πίνω εγώ με την παρέα μου που δεν το έχουμε εδώ και δύο μήνες. Είναι μεγάλο. Γιατί του το έλεγα και μερικές φορές γελούσαν, ας πούμε. Εντάξει, γιατί ήταν κάτι το συνηθισμένο. Κάτι που έλεγες δεν θα χαθεί, αλλά να που έρχεται. Το πλήρωμα του χρόνου που χάνεται και βλέπεις ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει, υπήρξαν πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις. Χάθηκε έως τώρα γύρω στους 250.000 κόσμους σε όλη τη γη. Αλλά από την αντιπέρα όχθη υπήρξαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία νομίζω ότι ένας λογικός άνθρωπος όταν ψάχνει μέσα από τη ζημία να βγάλει ένα κέρδος οφείλει να συνετιστεί. Με την οποιαδήποτε σκέψη έχει κάνει αυτούς τους δύο μήνες που είμαστε έγκλειστοι. Δηλαδή και η φύση λίγο καθάρισε, ο πλανήτης λίγο ανάσανε. Λίγο μας είδε η οικογένεια μες στο σπίτι παραπάνω. Ξέρω, δηλαδή κάποια, προσπαθώ να βρω κάποια θετικά. Γίνανε και θετικά. Για να τα αντισταθμίσω. Αρκετά... Να τα αντισταθμίσω ρε Ζάχο με όλα, με όλο αυτό που ζήσαμε. Αρκετά θετικά γίνανε. Εγώ θεωρώ ότι γίνανε πάρα πολλά θετικά, τα οποία ελπίζω τουλάχιστον αυτά τα θετικά να τα κρατήσουμε ακόμη και όταν αυτό το πράγμα θέλω να πιστεύω σύντομα θα ξαπλανιστεί, έτσι. Να τα κρατήσουμε αυτά μακάρι τα θετικά. Μακάρι να βελτιωθούμε σαν χαρακτήρες, σαν άνθρωποι, να κοιτάμε λίγο παραπάνω τον συνάνθρωπό μας. Και δίπλα μας, να ρίχνουμε μια ματιά, έτσι. Να ρίχνουμε μια ματιά και δίπλα μας, γιατί όταν φεύγει κάτι το οποίο είναι εφιαλτικό, το οποίο το περνάμε και επιβιώνουμε μέσα από αυτό, είμαστε τέτοιοι τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα και πιστεύω σε όλη τη γη που εύκολα ξεχνάμε, πολύ εύκολα ξεχνάμε. Έτσι ο άνθρωπος είναι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, αυτή την ωραία τάκα θα σου πω τώρα που είπα για βαθύ Πασόκ, γράφει ο άλλος, με Πασόκ όποιος γινόταν καλά από κορονοϊό θα έπαιρνε σύνταξη. Τι πού τα σκέφτονται ρε, μπράβο. Καλά δεν είδες αυτό που ανέβασα. Δεν είδες αυτό που ανέβασα στο Φουμπού. Όχι δεν είδα. Μάσκα με Πασόκ που έχει δύο λαστικάκια και ένα πεντοχίλιαρο. Είναι μερικοί πολύ έτσι δημιουργικοί. Εμβληματικοί. Λοιπόν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εσύ μένεις εκεί που είσαι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είναι και μικρό. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Σε τρία λεπτάκια θα είμαστε πίσω για να ξεκινήσουμε σχολιασμό ότι υπάρχει από την επικαιρότητα. Να ανοίξουμε και τις γραμμές του 2310287 και 3 οκτάρια. Θα είναι δικό σας για να συζητήσουμε μαζί το οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα σα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τι 11 η ώρα, όπου και έρχεται ο Γιώργο Αγόρα. Επανήλθε με την εκπομπή Ζούγκλα από τη Δευτέρα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Για να ακούσουμε τον Τάσο. Έλα, Τάσο. Λοιπόν, έχουμε κάποια θεματάκια. Έχουμε κάποια θεματάκια. Πριν ανοίξουμε τι γραμμέ. Ναι.
Να πούμε ότι οι γραμμές θα απαντούν στο 2310-287 και 38 ράκια. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κουρφακούνε. Πες τον τρόπο. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-222, 50 λεπτά, 62 με το ΦΠΑ η χρέωση, τζαμπαντά δηλαδή. Όλα τα σχόλια θα τα... εννοείται ότι θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά σήμερα. Να πούμε ότι σαν σήμερα, 6 Πέμπτου του 2017, ο ΠΑΟ ξεκινούσε τον χορό των τίτλων στο κύπελο. Έπαινε το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα. Στο Βόλο, αν θυμάστε, σε εκείνο το υποσυνδιακό παιχνίδι από πολλές πλευρές, με τον γκολ του Ενρίκε. Το γκολ offside του Ενρίκε. Το λίγο offside. Ναι, εντάξει, λίγο πολύ είναι offside τώρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Βέβαια, έχει προηγηθεί μια φάση στην οποία μπορεί να δώσει ο κύριος Κομίνης, με Κομίνη τότε. Α, πάλι ο Κομίνης. Δώσει... Ο Κομίνης ήταν, βέβαια. Μπορεί να δώσει πέναλτι ολοκάθαρο και δεν το δίνει. Θα ήταν ως μη γενόμενο. Τώρα αν έμπαινε το πέναλτι ή όχι, εγώ προτίμησα που μέτρησε τον γκολ. Ήταν σιγουράντζα. Εντάξει, βέβαια, είναι offside. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Εντάξει. Και στο τρίτο λεπτό για να τα λέμε όλα. Είναι και η αγωνιά του μάτσου στο τρίτο λεπτό, τέλος πάντων. Εκείνο ο επόπτη, ένα λεπτό, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ο επόπτη που έκανε το καταφανέστατο, α πούμε, τέλο πάντων, α το πέναλτι που λέει, το ένα είναι καταφανέστατο. Ναι. Αυτό ξανάπαιξε από τότε, παρετήθηκε, τι είχε γίνει. Δεν ξέρω, κάτσε. Θες, είναι τρία λεπτά το ηχητικό μετά τα τρία κόμματα. Δεν τα ακούσουμε. Φυσικά, εγώ θέλω γιατί. Εντάξει. Δικαίωμά σου. Οκ, λοιπόν, πάμε. Και στον Τάλμα Κάμπος. Με αντίπαλο τον Πίταξτρα, αποφεύγει ο Τάλμα Κάμπος. Θέλει να δει και την περιοχή. Μένει όρθιος. Ο Κάμπος γυρίζει, ο Τσιγκρίνσκι διώχνει. Ο Κάμπος ξανά με την μπάλα. Ωραία η προσποίηση. Κάμπος στην περιοχή. Το γύρισμα. Πίστες Μαρκόλ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Το 24ο λεπτό με σκόρερ τον Πίστες Μαρ. Στο 24 είναι το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Στο Πανδεσσαλικό είναι αυτό, έτσι. Ναι. Στο Βόλο με τα γνωστά επεισόδια, έτσι. Και με Βλάντα Ρίβιτς που έχουν δει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Θυμάστε τον γκολ της Σοφάρισης της ΑΕΚ Ζάμπου, ποιο είναι. Το γκολ το λάθος του Γλυκού είναι. Το λάθος του Γλυκού. Ναι, φίλε. Το είδα τώρα και συγχύστηκα. Εντάξει, λογικό. Αν σε τελικό, αν τρως τέτοιο γκολ. Από πολύ κοντά. Έχω την εντύπωση ότι κάπου βρήκε κιόλας. Εδώ θα το δούμε. Ναι, εδώ κάπου βρήκε. Βρίσκει. Όντως, πάρω τον Γκάλο. Ο Γκάλο επίσης. Κάτσε την μπάλα εκεί. Άκου τώρα, μετά δύο λεπτά ρε φίλε, την γκολ τρώει ο Γλύκος. Παλικάρος. Ο Ίβιτς. Ο Πίστης Βαρ, λοιπόν, το 24ο λεπτό ανοίγει. Επόμενη φάση στην ουσία. Όπως παίρνει τον γκολ από τον Πίστης Βαρ. Στο Δουλόπουλο. Το σούτ από τον Δουλόπουλο. 1-1. Απίστευτη κάπα του Γλύκου. Στο 26ο λεπτό. Στο μάτσι ήσουν, εσύ ήσουν εδώ στο. Τι έφαγε ρε Γλύκου. Στο μάτσι ήσουν, ήσουν εδώ στο στούντιο. Τι έφαγε ρε. Δεν ακούει. Μα ακούς ρε. Έλα. Στο μάτσι ήσουν, ήσουν στο στούντιο εδώ. Στούντιο σας. Από την ΑΕΚ. Καλά κύριε Τσαλτίδη, λέμε αν γίνει το κύπελο και πάει ο Άρης τελικό. Απ' έξω από το γήπεδο θα είμαι, κύριε Τσαλτίδη, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ακούω γιατί έχω ανοιχτά τη φωνή, Ζάχου. Θα σου πω μετά. Ναι, ναι. Απίστευτο λάθος, δεν απίστευτο τίποτα, δεν ξέρω. Όσοι φίλοι ακούν τώρα, νομίζω ότι γυρνάνε πίσω το χρόνο τρία χρόνια. Και δεν γίνεται να φάτε τον γκολ, φίλε, σε τελικό. Δεν γίνεται να φάτε τον γκολ σε τελικό. Δηλαδή, θυμόμασταν εκείνο τον γκολ με τον Ατρόμητο που έφαγε από. Πώς το λέγανε εκείνο. Αριανάκι ήταν, δεν μπορώ να το λεπτό. Το 24 ο Πίστερ Βαρ, το 26 ο Χρυσοδουλόπουλος. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Και εδώ τώρα θα είναι η φάση του Ενρίκε, έτσι. Ναι, καλά έχουμε και εμείς το Σιφάκι, στον γκολ στο Άκα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι χειρότερο νομίζω. Βρήκε στο τείχος, στην περιοχή, πάθεια από τον Φρέσκο, γέμισμα από τον Λέοβατ. 2-1. Με σκόρε τον Πέντρο Ενρίκε στο 21ο λεπτό. Πέδρο Ενρίκε ρε φίλε. Αρχίζει να παίρνει χρυσό χρώμα. Λοιπόν, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο να ακούσουμε. Όχι, είπα αυτό που είπες επειδή ήσουν στο στούντιο. Ήσουν στο στούντιο, λέω ότι αν γίνει το κύπελο που θα γίνει πιστεύω,
και πάει ο Άρης τελικό, δεν με ενδιαφέρει που δεν θα έχει κόσμο, έξω από το γήπεδο θα είμαι, να το ξέρεις ποιος της Αλτίδης, το λέω προς γνώση. Θα το καλύψω εγώ, μίστε, θα είμαι εγώ. Καλά, τώρα μου πεις αμένα Άρης πάω και εσύ θα λείπει, ή θα είμαστε και δύο εδώ ή θα λείπουμε και δύο. Δεν δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Εξώς θα βάλω κάνα plexiglass στη μέση και είναι αλεξίσφαιρο. Μόνο έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ πιστεύω να είναι κανένα Άρης ΠΑΟΚ τελικό και είμαστε στούντιο ότι θέλει και καρακαγγελάκι. Θέλει. Τίποτα. Security και ζώνη ασφαλείας θέλει. Λοιπόν, ωραίος. Καλά, εντάξει. Χαιρετίσματα έχουμε από τον Γιάννη τον Ζυγκόλη, το φιλαράκι μας, όπως και από τον Ανδρέα. Τακτική και καθημερινή φίλη μας αυτή. Όπως χαιρετίσματα σε όλα τα παλικάρια. Και Νίκος και Πέτρος βλέπω εδώ. Εντάξει, παιδιά, να μην διαβάζω χαιρετίσματα τώρα, δεν είμαστε. Παιδιά της Καλαμάριας, έτσι. Ζάκου, θα ήθελα να μου δώσεις μισό λεπτό. Ναι, και εγώ έχω εδώ πέρα. Έχουμε ένα δυσάρεστο σήμερα πάλι για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ένα νέο παλικάρι. Το διάβασα κι εγώ. Ένας πολύ γνωστός οπαδός και φίλος του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Οντέλος, σε πολύ νεαρή ηλικία έφυγε από τη ζωή. Τον ήξερες εσύ? Το ήξερα το παλικάρι, δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις. Τον ήξερα σαν φίλο του ΠΑΟΚ. Έκανε και τατουάζ το παλικάρι. Ναι, δηλαδή έχει κάνει εκατοντάδες τατουάζ σε παοξάκια και όχι μόνο. Ένα χρυσό παλικάρι, ένα χρυσό παιδί. Δικαίωμα δεν έδωσε ποτέ. Τι να πω. Ελαφρύνανε το χώμα που θα το σκεπάσει. Εγώ Τάσο, επειδή είδα κουράγιο στους συγγενείς και τους οικείους του. Δηλαδή τόσο άδικα, τόσο νέο από παλικάρι τι, να φεύγει. Από τι έφυγε, τι να πω, από τι ξέρεις. Δεν διευκρινίστηκε. Ανακοπή, και εντάξει, τέτοιο αρρώστια. Δεν το γνωρίζω, Ζάχο. Απλά είδα πολλούς εγώ, ας πούμε, από τους φίλους που έχω τους διαδικτυακούς, έτσι. Και είχε πάρα πολύ πολλές συμπάθειες, δηλαδή, και όλοι μιλούν για τα καλύτερα λόγια και με έκανε τρομερή. Νομίζω ότι ήταν εκτός Ελλάδος, νομίζω η Ισπανία. Στη Βαρκελόνη, Βαρκελόνη. Ναι. Στη Βαρκελόνη ναι. Ζούσε το παιδί, αλλά είχε πάρα πολλούς Αριανούς. Οι οποίοι φυσικά και αυτοί τα συλληπιτήρια και έτσι και γράφαν τα καλύτερα λόγια. Αυτό με έκανε εντύπωση. Δεν ήταν δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Δηλαδή είναι κρίμα άνθρωπος. Και άδικο τέτοια παλικάρια σε τόσο νεαρή ηλικία. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο ήταν το παιδί, αλλά. Δεν αυτή τη δηλαδή, πάνω από 40 είναι δύσκολο. Δύσκολο πάνω πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Τι να πω. Καμία ανακοπή, Τάσο, το πιο πιθανό είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν γνωστοποιήθηκε και δεν είμαι σε αυτά, δηλαδή δεν είμαι κουτσομπόλης να κάτσω να το ψάξω. Δηλαδή και καταλαβαίνω και τις δύσκολες στιγμές και δεν ρωτάω κανένα. Δεν χρειάζεται να ψάξεις, αν δεν βγει κάποιος από την οικογένεια ή να πει κάποια δήλωση κάτι τέτοιο, δεν χρειάζεται να ψάξεις αυτά. Να ψάξει για να ψάξει, δεν έχει. Λοιπόν, έχουμε γραμμές ήδη. Θα πω και για Άρη, όπως και για τον μπάσκετ εδώ που βλέπω μία ειδησούλα, όπως και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Διότι σιγά σιγά, είπαμε, ξεκίνησαν οι προπονήσεις, έτσι. Και σιγά σιγά είχαμε πει 18 αυτού του μήνα, θα πάρθει και η τελική απόφαση το αν θα υπάρχει ή όχι. Έτσι, που το πιο πιθανό είναι να υπάρχει αγωνιστική έχουμε δράση. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις Βασιλακόπουλου, έτσι. Ναι, και Τσαγκρόνι. Δεν θα γίνουν, λέει, επαναστατικές αναδιαρθρώσεις, δεν θα υπάρξει υποβιβασμός. Ναι, το βλέπω. Εντάξει, και από τον πάμε να ακούσουμε τους φίλους και έχουμε εμείς όλη την πολυτέλεια. Πάμε. Να τους συζητήσουμε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, φίλε μου, εσύ. Καλησπέρα. 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 Ο Σταύρος. Σταύρος από Καβάλα, ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρακα. Στο τελικό είχα πάει στο Βόλο, εγώ, τώρα που μου το θύμισε ο Τάσος. Εκείνη τη μέρα, άμα πιστεύω, αν δεν έμπαινε εκείνη την ώρα τον κόλλο του Μπουγλίκου, άμα δεν έκανε αυτό το λάθος, πιστεύω ότι θα κερδίζαμε πολύ εύκολα, ρε παιδί μου. Είχαμε η Κερκίδα μας ήταν πολύ καλύτερη από τη ΣΑΕΚ εκείνη τη μέρα. Απλά εντάξει, υπήρχαν επεισόδια που εντάξει, στιγμάτισαν λίγο το παιχνίδι. Για τη φάση τώρα τον γκολ που ήταν offside εκείνη τη στιγμή, εντάξει, φαινόταν ότι ήταν, δεν ήταν λάθος που το έκανε επίτηδες ο άνθρωπος, γιατί η φάση είναι πάρα πολύ γρήγορη, παιδιά. Μπορεί να είναι offside 1-2 μέτρα, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη η φάση. Και αυτό στο ποδόσφαιρο, όσο ξέρω από το ποδόσφαιρο, γίνεται. Ορίστε. Δύο μέτρα δεν είναι, αδελφέ. Ένα υπάρχει, ένα με δύο μέτρα. Λέω το εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να υπολογίσει. Όχι, λίγο από ένα μέτρο είναι, αλλά προηγείται ένα ολοκάδαρο πέναλτι. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το πέναλτι είναι ολοκάδαρο. Ο διαιτητής δεν ξέρω τι θα γίνει γκολ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάποιον ήθελε να ευνοήσει εκείνη τη φάση, ήθελε να ευνοήσει την αρκάση τώρα βγήκε και δεν το έδωσε ο διαιτητής, ο υπόρτης. Το αφήσαξε λίγο. Αν υπήρχε τότε εκείνη τη χρονιά VAR και δεν έπαιδε γκολ του Ενρίκε.
και γινούσε τη φάση πίσω, το λέγανε οι βαρύτητε από μέσα, ένα δω να δει, θα το έδινε πέναλτι. Μπορεί και αποβολή. Πέναλτι. Εντάξει, δεν και δηλαδή, από ναι, θα το έδινε πέναλτι, εννοείται, γιατί είναι στην ίδια φάση. Σταύρο. Δεν ακούει, εντάξει. Πάμε, πάμε. Από ό,τι κατάλαβα και αδικημένη από τη φάση δηλαδή. Όχι, κοίταξε, δεν είναι θέμα αδικίας και τέτοια. Απλά σου λέω ότι δεν ήθελε να ευνοήσει κάποιον, παιδιά. Δηλαδή, δεν έγινε επίτηδες, αυτό λέω. Όχι ότι... και στην τελική δεν τελειώνε κιόλας, στη σοπαλία ήμασταν, δεν ήταν ότι... Σίγουρα δεν είναι αδικημένος ο ΠΑΟΚ από τη φάση. Αδικημένος είναι από το τελικό σκορ, γιατί σε εκείνο το μάτς ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βάλει άλλα δύο γκολ. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι, ήταν ναι, καλύτερο. Ήταν καλύτερος, απλά ο Γλύκος ήταν τραγικό. Έφαγε και τον γκολ, δηλαδή, γκάφα του Γλύκου. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, δεν το δικαιούταν ο ΠΑΟΚ το κύπελλο. Επειδή έβαλε στην γκάφα του Γλύκου, τώρα και εγώ έτσι θα, τι να κάνω, δεν έχω να βάλω γκολ του Άρη από τελικό. Για να ακούσουμε λίγο αυτό, περιμένει λίγο. Ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον Λέδο, τον Λέδο που σουτάρει, καθώς έχει χώρο, γκολ στα δίχτυα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σεμπασιάλα το είχε όλο το χώρο. Το γκολ του Λέδο, το 10. Για να σημαδεύσει σωστά. Ναι, κατάλαβα, είμαι που έφαγε μπουφα γκολ κι αυτούς, Δεν είναι μουφαγκόλ, είναι από μακριά και το έφαγε βασανιστικά πήγε την μπάλα δηλαδή. Από 40 μέτρα. Αυτό λέω ρε παιδί. Εγώ δεν το τρώγα. Εγώ δεν το τρώγα αυτό το γκολ, εντάξει να μην λέμε. 40 μέτρα σούτ είναι η μπάλα. Ποιος ήταν τερματάς? Ο Σιφάκης. 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 Ο αγαπητικός της Πλιούκα. Ο Σιφάκης. Έχει κάτι γούστα και αυτό το παιδί. Τώρα είμαστε καρυπίδης όλε. Αγαπάμε καρυπίδι. Ναι, ναι. Αγαπάμε. Ερωτευμένη η κοπέλα, τι να κάνουμε. Έλα, ρε Σταύρο, κλείσε με αυτό. Πάντως, παιδιά, ήταν ο πρώτος τίτλος. Εντάξει, τον είχαμε χαρεί αρκετά, ρε παιδί μου. Από τότε ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ την ξέφρενη πορεία του. Μετά που πήρα άλλα δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα και ένα που μας. Τέλος πάντων. Εκείνο που γίναμε τον Κομίνη πάλι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει έτσι. Άσχετα αν γίνονται όλα αυτά που γίνονται τώρα, πιστεύω ότι όσο είναι ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικεί πρωταθλήματα και κύπελα. Όσο... Αν κάποια στιγμή φύγει, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Άκουσε με, για να μην λέμε ότι θέλουμε. Άσχετα αν με πονάει, αυτό το έλεγα και πριν έρθω και στο Λίμπερο, δεν έχει σχέση. Είπαμε, δεν μπορούμε, μπορεί να μην θέλω ο ΠΑΟΚ να κερδίζει η τρόπαια, αλλά δεν μπορώ να λέω βλακίες ή να μην λέω αυτό που βλέπω. Έτσι. Αν τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων μείνουν έτσι όπως είναι. Και συνεχίζει να βάζει ο πρόεδρος σου χρήματα, ο ΠΑΟΚ θα παίρνει και άλλους τίτλους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν τα οικονομικά του Ολυμπιακού μείνουν εκεί που είναι, του Παναθηναϊκού εκεί που είναι, της ΑΕΚ εκεί που είναι, δηλαδή βάζουν αυτά που μπαίνουν τώρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλους τίτλους, δυστυχώς για μένα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Σταύρο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας, Σταύρο. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Το όνομά σου είναι. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Νάτος. Γεια σου Γιώργη. Όχι Ατρόμητος. Ο Πανιώνιος. Πανιώνιος. Έλα ρε Γιώργη. Πάμε. Τι κάνετε, είστε καλά? Προσπαθούμε. Καλά. Τι έγινε εκεί πέρα πάλι, μαζευτήκατε εκεί στην πλατεία, σας κυνηγούσανε? Την κλείσανε. Όχι, εγώ δεν είμαι. Όχι στη Νέα Σμύρνη. Αυτό έγινε νομίζω στην Αγία Παρασκευή που άνοιξε. Στην Νέα Σμύρνη έπεσε πολύ αστυνομία γιατί υπήρξε συνωστισμό στην πλατεία. Χαμός, την κλείσανε, ρε, την κλείσανε. Την πλατεία. Κλείσανε, ναι. Την κλείσανε. Κλείσανε την πλατεία Αγίου Ιωάννου εκεί στην Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή με την Νέα Σμύρνη απέχει αρκετά χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είμαστε στην ίδια περιφέρεια. Ναι, για την Αγία Παρασκευή λέμε, αλλά και στην. Και στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία έγινε χαμός και υπήρξε πολύ αστυνομία για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου, κατά τις αποστάσεις κτλ. Και ανοίξαν και κάποια μαγαζιά, ναι. Ξέρω εγώ, και κάποιες συλλήψεις είχαν και τέτοια. Ναι, δεν άκουσα κάτι για τη Νέα Σμύρνη, με πιάνεις αδιάβαστο. Τέτοια πλατεία, ρε φίλε, πραγματικά που είναι κόσμημα εκεί για τη συνοικία, είναι δύσκολο. Να μην πας εκεί πέρα, ρε φίλε, με τέτοιο κέντρο. Εντάξει, σίγουρα. Εδώ έρχονται από άλλες περιοχές τριγύρω ή από περιοχές που δεν. Δηλαδή, θέλει και ώρα να πας. Δηλαδή, όταν λες, σου λέω ακριβώς την πλατεία από πάνω στην οικοδομή. Έβλεπα πλατεία δηλαδή. Ναι, όταν λες δηλαδή πλατεία είναι συνειρμός εννοείς Νέα Σμύρνη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τέτοια πλατεία. Χωρίς να θέλω να το παίξω το πικιστής, είναι ωραία πλατεία. Εντάξει, δηλαδή σύγχρονη και όμορφη πλατεία. Και προς το κάτω μέρος, άμα δεις λίγο παρακάτω, φαίνεται και το γήπεδο από την κάτω μεριά. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται από την πλατεία, είναι σαν να πηγαίνεις ολευθεία να βγαίνεις στη θύρα 3 και μια ευθεία βγαίνεις στο γήπεδο πάνω πέφτεις κατευθείαν. Ναι, πέφτεις ακριβώς στη θύρα 3 πιο κοντά που είναι οι φανατικοί πάνθυρες και στη θύρα 2 που είναι η λαϊκή που λέμε. Πάμε Γιώργη, αυτό που θέλεις. Από τους ώμους μπαίνεις να φύγεις κατά κάτω, βγαίνεις στο γήπεδο με τη μία.
Ναι, εντάξει, 3 λεπτά περπάτημα είναι, 4 τίποτα. Δεν ξέρω, άκουσα, επειδή έχω καθυστέρηση για κάποιο θάνατο, δεν άκουσα, δηλαδή. Ναι, ποιος... ήταν ένας παλικάρος. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ, πολύ γνωστός, ο Δημήτρης ο Ντέλος, σε πολύ νεαρή ηλικία, έφυγε. Ναι, ναι, τι να πω, συλληπιτήρια, εντάξει. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση. Έφυγε το παλικάρι σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή εντάξει. Εντάξει, είναι κρίμα αυτό και δεν πάμε εγώ, ξέρω εγώ, 78, 88, 90, ξέρω εγώ, όχι 90, άσε εγώ, θα πάμε 80 και κάτι, ξέρω εγώ. Εγώ, παιδιά, θα σας πω μια φράση πάνω σε αυτό. Είναι ό,τι χειρότερο και σε κανένα μην τύχει να φάβει ο γονιός το παιδί του. Αυτό είναι, πιστεύω, τα λέει όλα. Τέλος πάντων, γι' αυτό κάτι άλλο, Γιώργη, άστο. Ναι, ναι, εντάξει, θέλω να φύγουμε από αυτό. Καλό παράδεισο και ό,τι τι να πω τώρα. Πάμε, Γιώργο. Τώρα για αυτό που είπατε... Ο Πανιόνιος τι θα ψηφίσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να μην ξεκινήσει, μην το συμφέρει. Να ξεκινήσει. Εγώ πιστεύω ότι τον Πανιόνι αυτή τη στιγμή το συμφέρει να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί? Να μπει μια παύλα, ξέρω εγώ πώς θα είναι να μπει, για να σώσει τη χρονιά. Ιδάλλως, νομίζω, αγωνιστικά... Εκτός τι να σπάμε, ο Πανιόνιος γίνει Μπαρτσελώνα για 7 μάτσα play-off και πάρει 21 βαθμούς και σωθεί. Δηλαδή, ναι, εντάξει... μόνο που αναρδιάρθρωση δεν μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο, Γιώργη. Πρώτον, γιατί αυτό πρέπει να περάσει μια χρονιά για να γίνει. Και δεύτερον, αν θυμάσαι, πέρσι, δηλαδή είναι φέτος η πρώτη χρονιά που από 16 γίνανε 14 ομάδες. Δεν γίνεται να γίνει του χρόνου 16, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, δεν είναι μια γενόμενη χρονιά, αυτό λέει ο Γιώργος. Ως μη γενόμενη χρονιά θα είναι. Ως μη γενόμενη, ξέρω εγώ και αυτό. Τώρα, εντάξει, άμα... ως μη γενόμενη να μην πέσει κανείς, οκ. Okay. Και οι δύο που είναι να ανέβουν από τη Β, τι θα κάνουν? Θα ανέβουν και οι δύο από τη Β και θα ξεκινήσει με 10 παραπάνω. Αυτό λέμε, δεν γίνεται να γίνει αυτό. Από 16 κάνουμε 14. Εντάξει, εδώ γίνονται σημεία και τέρατα. Τώρα, τις ανάγκες τα πάντα γίνονται. Εδώ μπορεί να γίνει, λέει ο θεσμός, μπορεί να έξω κορώνα γράμμα για το κύπελο. Λέω, εδώ παράδειγμα το μπάσκετ που ήταν χρόνια με 14 ομάδες και διακόπηκε το πρωτάθλημα και θα είναι του χρόνου 16 νομίζω. Ναι, το μπάσκετ ήταν πιο παλιά με περισσότερο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν διαφωνώ. Εγώ αν θέλεις την άποψή μου, πρέπει να γίνει και το μπάσκετ. Να γίνουν οι 5 ή 6 αγωνιστικές, όπως θυμάμαι 5 ότι είναι. Στο μπάσκετ δεν ξέρω τώρα, λόγω κλειστού είναι. Και πρόσεξε, πιο δύσκολο σχέση με το. Και πρόσεξε, το λέω τώρα που ο Άρης, ας πούμε, να σταματήσει, το συμφέρει. Γιατί είναι προτελευταίος. Άσχετα αν ισοβαθμεί με την ομάδα στον Πανιόνιο, είναι προτελευταίος. Δηλαδή θα έπεφτε. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος έχει μία νίκη παραπάνω. Όχι, το λέω με επιφύλαξη. Όχι, ισόβαθμη ήταν νομίζω. Νομίζω ήταν ισόβαθμη. Ναι. Ο Πανιόνιος ήταν υποδιάλυση. Με 2 ξένους είχε μείνει. Έτσι. Το ξέρω, ναι, αυτό. Ήταν υποδιάλυση. Και καλά, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ φέτος 130 χρόνια ιστορίας είναι ότι η χειρότερη χρονιά έχω δει. Ναι, ρε, ήταν από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία του Πανιονίου φέτος. Ρε φίλε, εντάξει, να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ, εντάξει, είμαι πιο πιτσιρικάς, εγώ είμαι στα 32. Στην αρχή έζησα κάποια πετρινά χρόνια που τα θυμάμαι πολύ ελάχιστα. Ειδικά τη δεύτερη χρονιά που πέσαμε Β' Εθνική επί Ισπανέα. Παρόλο και αυτή τη χρονιά που πέσαμε, δηλαδή κάτι έβλεπες, ρε φίλε. Έστω είχε ένα καλό παίχτη, 2 καλούς παίχτες. Ναι. Δηλαδή φέτος αυτό το πράγμα με θλίβει. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι ο Πανιόνιος δεν θα πεθάνει, έχει ακαδημίες. Τώρα δύο πράγματα εντάχει, παιδιά, και κλείνω, μην καταχράσω το χρόνο σας. Για αυτό που είπες για το Σιφάκι, παράδειγμα, για τον γκολ που πιάσε τώρα τους τελικούς, ναι. Θεωρώ ότι είχε ευθύνη η Ζάχο, αλλά τον αδικείς κάπως. Ναι, μένει από 40 μέτρα το σουτ, ναι, αλλά... που είναι ανεπίδημα το φάσα, απλά είναι ένα δυνατό συρτό σουτ. Τώρα, παράδειγμα, στο Γλύκου, εντάξει, είναι γκάφα ολκής. Ναι, ρε φίλε, 40 μέτρα όταν είναι 2 βήματα κάνω μπροστά και η εστία από 10 μέτρα γίνεται 3. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Θεωρώ όμως ότι από εκεί που πήγε το σουτ, ρε παιδάκι μου, φταίει ο Σιφάκης, αλλά δεν είναι ότι να πεις. Φίλε, είναι όπως είπε και ο Τάσος προηγουμένως, δεν το έπαιλα, το εννοούσε, σε τελικό, δηλαδή χίλια καλά να κάνεις. Εγώ δεν λέω. Χίλια καλά να κάνεις. Καλά, είναι και στη ζωή, ρε φίλε. Έτσι. Χίλια καλά να κάνεις, μια κουτσουκέλα να σου πει. Ναι, η κουτσουκέλα έγινε στο τελικό όμως. Πρόσεξε, δεν έγινε σε μάτς. Να βλέπεις. Αυτά, ναι, αυτά παθαίνεις. Άμα έχεις το Γιάννη Κόντι, γενικό κουμάντο, τον 10 στον Άρη, αυτά παθαίνεις. Ναι, σωστά, δεν είχαμε τον. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι δεν είναι η ίδια, δηλαδή, η γκάφα του Γλύκου και αυτά. Και τέλος πάντων να κλείσω. Μία σχέση δεν έχει το γκολ του Γλύκου με του Σιφάκη. Καμία σχέση. Το ένα είναι ξερή, η κάθε μιλάμε που... ούτε στις ακαδημίες τώρα... Το ένα είναι για highlights στο τέλος της χρονιάς που βάζουμε τις γκάφες.
Και το άλλο είναι ένα γκολ που μπορεί να πεις δεν έχει ορατότητα και το τρώει. Και κάτι τελείως τελευταίο να πω, ότι και το δίνω τροφή και για τους άλλους, είναι ότι αυτό που είπες Τάσο, είναι και Σάχο, για τον τελικό στο Βόλο, τον γκολ του Ενρίκε, είναι αυτή η βλακεία που έχουμε στην Ελλάδα, ότι το λάθος, πας να το διορθώσεις, φίλε, με λάθος. Εγώ μας αυτό αντίθετο, τέλος πάντων σας κλείνω. Να σε καλά. Τα χαιρετίσματά μου. Να σε καλά, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη, να σε καλά. Να σε καλά, πάμε σε επόμενος γρήγορα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε μου. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Τρέγια, τι κάνει. Καλά, φίλε, ποιος είναι. Ο Χρήστος Ψηλός, μου, ρε. Ο Χρήστος σου λέει. Αμοιράσου, ο Χρήστος Ψηλός. Γεια σου, ρε Χρήστο. Ο Χρήστος, έλα, καλά είσαι. Καλά, καλά, ο Σεκιουρικάς. Καλησπέρα, όχι, Χριστό, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Ο Περιπτεράς τι κάνει, ο Κωστάκης. Ποιος? Ο Περιπτεράς, ο Κώστας. Ο Περιπτεράς, ρε. Πού ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι κάνει αυτός. Ούτε με νοιάζει. Κάτσε, μαζί ήμασταν τελευταία φορά. Τι με νοιάζει, ρε φίλε, μόλι δεν θέλω να έχω σχέσεις. Όχι, συγχώρεσέ με. Μια πληροφορική ερώτηση έκανα. Δεν, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αυτό το άτομο. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, άστο. Ζάχο μου. Ναι. Το 2001 ας πούμε ήσουν η παρέα μου η βραδινή που έβγαζα δικό μου λούκι και ήθελα να σε πνίξω πραγματικά, αλλά είσαι φοβερός, δηλαδή ήθελα πραγματικά να σε γνωρίσω σε συζήτηση, σαν πάντα. Να είσαι καλά. Βλέπω ας πούμε τώρα, βλέπουμε τώρα για γκάφες, για έτσι. Δηλαδή στο τελικό ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, του λέτω, ήταν από 40 μέτρα, έκανες φάση. Δεν έκανες. Εγώ στο 4-1, στο Παναθηναϊκός πάω 4-1, εγώ δεν κατέβηκα. Ναι. Εγώ έχω μόνο στην Κρήτη δεν έχω πάει. Mm-hmm. Γιατί ήξερα το κλαρίνο, μας ξεκληρίσανε στην Ελλάδα. Γιατί ρε φίλε το ήξερες. Δεν τα είπα κόπος. Όχι. Και δηλαδή, έκανες φάση. Θα σου πω, καταρχήν στο μάτς με το, όταν κατέβηκες με τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να... Ναι, όλη η ομάδα σου, η ομάδα σου. Ήξερα το έργο. Ένα λεπτό. Ήταν ελάχιστα καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι ήταν σίγουρο ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός εκείνη την μέρα. Λέει, το 4-1. Όχι, πολύ καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός. Ωραία, εντάξει, ωραία. Τόσο να δηλαδή το Βαζιλιό τον έκανε τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Ότι, ναι, του έβγαιναν όλες οι φάσεις, όπως εμάς το 2001. Ωραία. Όσον αφορά για το δικό μας μάτς, 2,5 φάσεις έκανα σε όλο το μάτς εγώ, 2,5 έκανε και ο Παναθηναϊκός. Δεν έκανε περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμάμαι ούτε καν 2,5 δικές. Έχασε, δεν έχασε ο Άρης με, με τον Άσο. Είχε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο μία διπλή φάση. Και με... Δηλαδή, ναι. Μου φαίνεται, κούλησε στην κατάρα, κόλλησε στην κατάρα του, Ηρακλή. Του δικού μου, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ναι. Με χαμένο τελικό. Πιθανόν, Θα μου πεις, εγώ πήρα και δύο τελικούς ευρωπαϊκούς, εδώ ξέρω να μου έχει Παναγιά. Έχασα βέβαια στην Ταουγκρές, έχασα στην Νάντ, τέλος πάντων πήρα και εγώ τουλάχιστον κάτι. Ενώ έπρεπε να πάρω συν δύο πρωταθλήματα, γιατί το 91, αν ξέρεις από μπάσκετ, καθαρά ήμασταν καλύτερη ομάδα από σένα, μην λέμε χαζομάρες. Καλύτερη όχι, αλλά είχες σοφαρίσει, είχες ζήσει μια ή άλλη. Ομάδα. Και όσον αφορά και τις βολές του Πρέλεβιτς, πρόσεξε ο ΠΑΟΚ, ήθελε, νόμιζε ότι είναι Champions League ποδοσφαίρου. Δηλαδή? Και νόμιζε ότι καταστρέφοντας εσένα την επόμενη χρονιά οικονομικά, νόμιζε. Ένα παιδιό ήδη είχε ξυπνήσει, και τον καθυστέρησε μια χρονιά παραπάνω. Ο ίδιος ο Βεζιτής κατέβασε στο μπάσκετ με τα συμβόλαια, όχι ο Βεζιτής, του Μιχαηλίδη. Ναι, οι δύο κάναν τον Εσάκια. Οι δύο κάναν αυτοί. Οι δύο κάναν τον Εσάκια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι, μπράβο. Ναι, δηλαδή, θα μου πεις, δεν θα άλλαζε, αλλά μετά από χρόνια. Δεν θα γινόταν εκείνη. Θα έλεγα 5-6 χρόνια. Τα αφιερώματα έτσι που δείχνουν τώρα αβέρτα σπορτ ιστορίες που τα έχουμε δει από 5 φορές το κάθε ένα. Βλέπω τις βαθμολογίες με 2-1-0 η βαθμολογία. Δηλαδή βλέπω διαφορές ασήμαντες. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ όταν πήρε το 85 πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής, μακάρα, έτσι θα την παραγγεί, ήταν μόλις 4 βαθμούς πισωμένα. Βλέπεις, για να το κλείσουμε Χρήστο λίγο γιατί είναι γεμάτες οι γραμμές, βλέπεις διαφορές όχι μόνο για το 2-1-0, διότι οι ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα χάνανε. Φέρνανε ισοπαλία στην έδρα τους με χωριά. Χθες το λέγαμε. Αυτό λέγαμε. Καστοριά Ολυμπιακός Χ. Κάτι κόρυφος Παραχαϊκός Ολυμπιακός Χ. Στο Καραϊσκάκι Χ, όχι στην Καστοριά. Στο Καραϊσκάκι Χ. Και ναι, δόξα έτσι. Δράμας που λέει έτσι, έτσι, έτσι. Παναθηναϊκού, του έχει κόψει βαθμούς, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, που είμαι 47 χρονών, ας πούμε, και πραγματικά συνειδητοποιώ τώρα, βλέπω τη βαθμολόγηση.
Δεν υπάρχουν αυτά είναι τώρα. Τέλειω. Είναι 45 και ο πέμπτος έχει 40 με 41, ας πούμε. Χρήστο, πρέπει να σε κλείσω όμως, γιατί γίνεται πανικός. Είπαμε να μιλάμε, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Χρήστο, να σε καλά. Και επειδή χθες λέγαμε πάνω σε αυτό, να πω ότι η άποψή μου ότι αυτό όλο, το ότι να δεν χάνουν αυτοί που διεκδικούν το πρωτάθλημα πόντους, είναι λόγω του Champions League και των δισεκατομμυρίων, των εκατομμυρίων που διακυβεύονται. Έτσι, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου. Καλησπέρα. Να. Έντι. Καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας από το πρόγραμμα. Έντι. Έντι. Έλα, είσαι καλά. Έντι. Έτασουλη. Έτασο. Πού είσαι. Πού είσαι, Ανδρέας. Πού είσαι, αγόρι μου. Έντι. Εδώ. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί. Γιατί βρήκα τη θεία μου. Μετά από 37 χρόνια. Με άκουσες την εκπομπή σου, μεγάλη Πέμπτη ήταν. Ναι. Σ' άκουσε την εκπομπή μας με τον Ζάχο, μπράβο. Ναι. Η θεία σου πόσο είναι, 212. Μεγάλη Πέμπτη. Η θεία σου πόσο είναι, 212 είναι. Περίμενε να ακούσουμε. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί. Αλλά έχει νεανική, 850 είναι. Αλλά έχει νεανική φωνή. Και λέω με κοροϊδεύουν, λέω ποια θεία μου. Έντι, περίμενε λίγο να ακούσουμε αυτό, περίμενε λίγο. Πλέον Έντι. Πώς? Έντι. Έντι. Βέβαια. Έντι, Έντι. Είναι ένα μεγάλο που λένε, ένας καινούριος ακροατής, ο Έντι. Μετά από λίγο, μετά από κάνα δύο γραμμές, βγήκε ο Ανδρέας. Και μας ανακοίνωσε πρώτη επίσημη, σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Να, έχω τον Ντάλτον. Το επιβεβαιώνεις, Ντάλτον? Βέβαια. Ο Ανδρέας μας είπε ότι τον λένε στην Αμερική Έντι. Ανδρέα, είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει για μια ακόμη φορά σωστά ο δημοσιογράφος? Ναι, 37 χρόνια. Όλοι έντι με λένε. Έντι με φωνάζουν. Για λέγε ρε Έντι. Έντι, Έντι Μέρφυ. Έντι. Για λέγε. Δηλαδή έγραψε εσύ και ένας ο Μέρφυ. Λέγε Έντι, πάμε. Ναι, δεν με λένε Ανδρέα. Έντι με λένε. Έντι, Έντι. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Αυτό το τραγούδι. Ακούς, αυτό το τραγουδάκι που έβαλε στο Ρόμπος ήταν μεγάλη επιτυχία. Το άλλο που λες, εγώ δεν το έχω ακούσει, που λέει ο DJ. Το μόντελ, το μόντελ, και εκείνο είναι γνωστό. Εγώ ήμουν 20 χρονών. Στις δίσκο έπαιζε αυτό. Στις δίσκο τότε έπαιζε το Ρόμπος. Ναι, βρε, το Ρόμπος. Ναι, αυτό. Και τον Αστάμερ και τα Γιάννα Ρος. Αυτή ήταν το Ρόμπος. Α, τα ξέρεις όλα. Στούντιο 54. Στην Ελλάδα ημέρα, στην Τίφανη και στην Φιγκαρό πήγαινα. Και στο Στούντιο 54. Πόσο? 61 χρονών. Στούντιο 54 πήγαινα. Μικρός είσαι, εντάξει. Περίμενε, Στούντιο 54. Περίμενε, Στούντιο 54. Εγώ πήγαινα στην Φιγκαρό και στο μικρό καφέ. Βρε, ποιο μικρό καφέ, στη Νέα Υόρκη, στο Στούντιο 54 πήγαινες. Α, πήγαινα λέει. Δηλαδή, πήγαινα λέει. Τον Άντι, πες μας ότι... Τη δεύτερη μέρα που είναι στην Αμερική. Τον Άντι Γουόρχολ, συνάντησες και Άντι Γουόρχολ, λίγο δύσκολο. Εμένα μου έστειλε μήνυμα. Και δυσκολεύαμε κύριε, χαμός έγινε. Ούτε. Είσαι και ξάδερφός μου ο Τίνος, ακούς, το 1985 και το κάνα καμάκι, η κόμινας και λέω τι, πού είμαστε εδώ ρε μου. Ούτε άκω, μου έχουν στείλει μήνυμα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου στείλαν μήνυμα και μου είπανε ότι ο Ανδρέας Παύλα Έντι, ναι, στη Θεσσαλονίκη σύγκραζε πάρα πολύ στο ΣΥΝΕΕΠ. Αποκλείεται. Στο ΣΥΝΕΕΠ. Όχι, το θυμάμαι, ναι, το ΣΥΝΕΕΠ. Δε αφού πήγαινε, δεν το θυμάσαι. Πού ήτανε ρε. Το Τσοντάδικο. Καλά ρε, Τσοντάδικο σου λέει. Τσοντάδικο είναι, δεν κατάλαβες. Το ΣΥΝΕΕΠ θα σινεμάζει. Εμείς τι είπαμε ότι ήταν μπουγατσατζίδικο. Όλοι τις τότες που πήγαινε στο Αλέκα ή στο Αλέκα στο Αλκαζάρ. Διαρκείας λέει και στο ΣΥΝΕΠ. Αληθεύει. Ανδρέα, πες μου δύο ακόμα τσοντάδικα στη Θεσσαλονίκη. Πες μου δύο τσοντάδικα ακόμα στη Θεσσαλονίκη παλιά. Θυμάστε. Και ο Χατσιπαραγής και ρίξε το τσοντάδικο. Ποιος Χατσιπαραγής. Για σινεμά τσοντάδικα σου λέω, θυμάσαι, στη Θεσσαλονίκη. Drive. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Και ο Σκατσιπαραγής στο τράβικο είχε ανοίξει. Το drive-in. Έξω, όχι ρε, ας σου πω ένα το Αλέκα, ήτανε και ένα το Αλκαζάρ, δεν ήτανε. Ναι, το Αλέκα και το... Ναι, πού τα θυμάμαι, το Αλέκα. Ναι, πού και το Λαϊκόν, το Λαϊκόν. Πού να το θυμάται, το Λαϊκόν. Και το Όσκαρ.
Πού να τα θυμάται. Διαρκεία είχε και αυτό μαζί σου ήταν. Πού να τα θυμάται. Καλά, ρε φίλε, τότε ήμασταν 15-16-17 χρόνια. Πλάκα κάνει. Πού είχε διαρκεία εσύ. Είχε μαυρίσει το μάτι μα. Πού είχε διαρκεία εσύ. Το Αλέκο λέει και το Αλέκο. Πού τα θυμήθηκε, δεν έχω. Είναι απέναντι από την καρέλα του παππούζι το μεγάλο. Στην Εγκρατεία απέναντι από το παππούτσι του μεγάλου στον Καρίδα τα παπούτσια. Πάει ο Καρίδας. Ναι, στο Αρκαζά, ναι, στον Καρίδα. Έτσι, πέρα, έτσι, ναι, έτσι. Που πήγαινε, έρχονταν οι Ιουγκοσλάβοι και αγοράζανε παπούτσια με τις μπανάνες. Με τις μπανάνες. Γιατί απαγορεύονταν οι μπανάνες στην Ελλάδα. Τι έγινε εκεί με τον κορονοϊό, ρε, στη Νέα Υόρκη, εντάξει, καλύτερα τα πράγματα. Κλείσε με αυτό, Έντι. Εγώ εδώ δεν έχω... 15 Μαΐου κι αν ανοίξουνε. Τα σχολεία κλείσανε. Το παιδάκι μου θα πάρει το απολυτήριο, όπως είναι αυτό το δίπλωμα, με το ταχυδρομείο. Τέρμα τα σχολεία. Τέρμα. Δεν ανοίγουν ούτε το Σεπτέμβριο, αν θα ανοίξουν. Εγώ κάθομαι στο σπίτι, βγαίνω έξω και να σου πω κάτι. 11 η ώρα που είμαι έξω, αστυνομία περνάει, ούτε με λέει τι κάνεις εδώ, τι κάνεις, τίποτα. Δεν ρωτάει γιατί είσαι έξω, τίποτα. Τι να ρωτήσει, αφού τους λες ότι παίρνεις τηλέφωνο στο Λίμπερο, σιγά μη σε πειράξουν. Ναι, δεν σε λένε τίποτα. Και το πρωί βγαίνεις έξω όπου θέλεις πας. Θα λες μόνο από μόνος σου κάθεσαι. Θα λες τρέγιας και τελείωσε. Έχεις φρύ. Ναι, λες. Ρε Τσαντούρη, σε παροτραβόλτα. Λοιπόν, που λέγουν καμπόι. Έκλεισες. Γεια σου, Έτη Βλαχοκαμπόι. Γεια σου, Έτη Βλαχοκαμπόι. Πάει ο Έτη. Ζαχού, ξέρεις τι έπαθα. Τον έστειλα διάβαση. Πριν πάρουμε την άλλη γραμμή. Οι δύο φίλοι που είστε στην αναμονή, θα παρακαλέσω. Για να πάμε. Τι έπαθα πριν πάρουμε την άλλη γραμμή. Πάμε. Σε μιλάω, ρε, ακούς. Ακούω, ναι, ρε. Πώς. Λοιπόν, δεν ρωτούσα τον Έντι, αν ξέρει δύο τσοντάδικα. Ναι. Την ώρα που το ρώτησε, παιδί μου, ξέρει δύο τσοντάδικα και απάντησα εγώ. Ναι. Που είπα Αλέκα και Αλκαζάρ. Και λαϊκό, εκεί, ναι. εκεί την ώρα μπαίνει η γυναίκα μου μέσα. Oh, και έχει πορτοκαλάδα φυσικό χυμό με λεμόνι και πορτοκάλι για να πιω. Και τι, συνέριξε στα μούτρα, όχι. Το μισό ήπια. Κοντά έπεσα. Πάμε στους φίλους. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το άλλο το μισό το λούστηκε. Το λούστηκε, εντάξει. Πολλά υπάρχει. Καλησπέρα. Το βράδυ μην πολύ πίνεις χυμό όμως, γιατί έχει πολλά οξέα σε τσίζει το στομάχι. Να καλά, εντάξει. Μα δεν είχα μπαριά στομάχι, αυτό είναι εκπαιδευμένο τα πάντα. Αυτός βενζίνη έπινε, τι να καταλάβει το λεμόνι. Καλησπέρα παιδιά, καταρχήν από την ασπρόμαυρη Γαλλία και το ασπρόμαυρο Λεμάν. Ποιο το, Ρουλεμάν. Καλησπέρα. Ασπρόμαυρο... Α, όχι, νομίζω. Ρουλεμάν δεν έχει, Ρουλεμάν πάθαμε το προηγούμενο δρομολόγιο, το αλλάξαμε στο φρενά. Στο Λεμάν. Λεμάν, πάμε. Τι να το φρενά, το Παντονίου και το αλλάξαμε. Πάει το Ρουλεμάν, πάμε. Πάμε και γράσα, αναλύπανση. Λοιπόν, εγώ ρε παιδιά, επειδή έχω φορτηγό και πάω πολλά χρόνια στην Οικουμενίτσα από το 92 που κλείσει η Ιουγκοσλαβία. Έχω και φιλαράκια εκεί και την Κυριακή όταν φεύγω καμιά φορά με το καράβι, φεύγει 11 η ώρα και έχει ποδόσφαιρο, παρακολουθώ τον πάγκο του με παοξής. Πάω και βλέπω, έχω και φιλαράκια εκεί από την Οικουμενίτσα και κάτι άλλο φίλος από Θεσσαλονίκη, ο ένας είναι και γαμπρός εκεί στην Οικουμενίτσα. Πάμε σε μια καφετέρια, μας γνωρίζουν τα παιδιά, έχει αεξίδης, πολλούς Παναθηναϊκούς είτε σπρωτεία. Πολλούς, μιλάμε για σπρωτεία, έτσι, ναι. Παναθηναϊκό φωλιά, ναι, για όλους. Πολλούς Παναθηναϊκούς, γνωριζόμαστε με τα παιδιά, κάνουμε και το χαβαλέ μας, δεν μας λέει τίποτα, εντάξει, βάζουμε γκολ χαιρόμαστε, βάζουν γκολ χαίρονται. Ο επόπτης Καλφόγλου κατάγεται από την Τουρκία, από την Οικουμενίτσα είναι ο άνθρωπος. Αχα, για το ρεπορτάζ. Την επομένη από το... Είπε σταματάω, από το τελικό κυπέλο, ναι, παραιτήθηκε γιατί ο κύριος Μελισσανίδης αναφέρθηκε με έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον πω γιατί εντάξει τώρα... Στην τηλεόραση δηλαδή είπε κάτι για τον επόπτη, ξέρεις, πολύ βαρύ. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, θυμάμαι και τις δηλώσεις του Τίγρη. Ναι, άλλο ρώτησα. Πολλές φορές γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Και μετά ξέρεις, στρίβει δια του Αραβόνος. Ναι, στρίβει για τον επόπτη, λοιπόν. Λέω. Θα τα παρατήσω, θα κάνω και τον βλέπεις να παίζει άλλη χρονιά. Τα παράτησε ο άνθρωπος. Είναι ντούρος. Δηλαδή από ό,τι άκουσα εκεί πέρα, δηλαδή βαρέθηκε, συχάθηκε αυτά τα πράγματα, τις απειλές και αυτά και θα σε κάνω και εδώ έτσι ο επόπτης και ο αλλιώς ο επόπτης. Λοιπόν, το αιτιολόγησε ως εξής. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, επωνόματι Ερίκε, ήταν τόσο γρήγορος όπως ένα πυροτέχνημα. Έτσι είπε. Και ήταν ούτε 30 πόντους offside. Ναι, αλλά τη φάση ο άνθρωπος πραγματικά την έχει χάσει. Την έχασε γιατί ήταν πολύ γρήγορος ο παίχτης. Mm-hmm. Γιατί φώναζε του διαιτητή Κομίνη και του έλεγε ρε δώσε τον πέναλτι. Του φώναζε την επικοινωνία. Και έχασε τη φάση ο άνθρωπος. Γι' αυτό την έχασε. Δώσε πέναλτι, τον ισοπαίδωσε, τον σκότωσε. Πεθαίνει ο άλλος. Δηλαδή, ξέχασα το όνομά σου, ρε φίλε μου. Μάκη, δηλαδή. Μάκη.
δεν είδε τον offside που ήταν από την πλευρά του και είδε το πέναλτι που έχει 18 παίκτες μπροστά του. Έβλεπε το πέναλτι και έχασε, ναι. Είχε το νου του εκεί και έχασε ναι. το πέναλτι, κατάλαβε. Βέβαια το πέναλτι, Μάκη, πρέπει να το δει ο Κομίνης. Πρέπει να το δει ο Κομίνης που είναι μπροστά και όχι ο υπόπτης που έχει πέντε άτομα μπροστά μα του. Ναι, φίλε μου, του λέει πέναλτι και ποιοι από τι να του πει, ρε φίλε, ο υπόπτης. Συγγνώμη λίγο, Μάκη, συγγνώμη λίγο. Τα έχουμε σχολιάσει. Ο υπόπτης σε αυτή τη φάση του πέναλτι. Έτσι μας είπαν σε αυτή τη φάση του πέναλτι ο υπόπτης δεν πρέπει να ασχοληθεί. Τη φάση την ελέγχει αυτή ο διευθυντής. Άμα δει τον Κομίνη, ο Κομίνης. Κάτσε λίγο, Μάκη. Ο Κομίνης είναι μπροστά. Με κατάλαβες. Ναι, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Αυτός είχε το νου το ότι θα δώσει ο Κομίνης πέναλτι και έχασε το offside. Γιατί ήταν και ο ποδοσφαιριστής μας γρήγορος όπως είναι ένα πυροτέχνημα. Τόσο γρήγορος ήταν αυτός ο παίχτης, λέει. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Άλλοι πήρανε τίτλο παίζοντας χάντμπολ ο Μανιάτης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, όπως ο Μανιάτης ήρθε και έκανε και αυτό. Στην Τούμπα δεν τα πω, έκανε μαγκές. Έκανε μαγκές, ναι. Έκανε μαγκές ο άλλος, μπλόκαρε την μπάλα, ρε φίλε. Επειδή εγώ να τα δεχτώ όλα αυτά που λέτε, επειδή φέτος τουλάχιστον λέω, αν πάμε τελικό, αν γίνουν τα μάτς και πάμε τελικό, έχουμε και εμείς γρήγορους μπροστά. Ελπίζω να χάσει και καμιά ο επόπτης και εμάς. Καμιά φάση. Θα σου πω κάτι. Θα σου μιλήσω, φίλε μου, με το χέρι στην καρδιά. Αν πάμε τελικό, πάω Κάρης, ο Πάο θα το χάσει τελικό. Εγώ το φοβάμαι αυτό. Γιατί, πώς το ξέρεις αυτό, παιδί. Η γνώμη μου, έτσι. Έτσι το βλέπω. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το ξέρεις. 50-50 το μάτι. Δεν ξέρω, το φοβάμαι τον προπονητή. Την ομάδα δεν την έχω τσέσει. Τον προπονητή το δικό σου. Είσαι επηρεασμένος από τα τέσσερα. Α, το δικό σου προπονητή λες φοβάσαι. Ναι, από τα τέσσερα και αυτά τα ντέρμπι, ρε φίλε. Στα ντέρμπι όλα δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε μου. Αλλά άλλο μάτι είναι τελικό. Νομίζω πως είναι σαν το Χάρι Πότερ. Άλλο μάτι είναι τελικό. Ένα παιχνίδι που διακυβεύεται κύπελο. Και άλλο είναι. Εντάξει, τρόπαιο. Λοιπόν. Κοίταξε, ίσως ο άνθρωπος ο προπονητής δεν πήρε και τους παίχτες που ήθελε. Τώρα να μην το φορτώνουν. Δεν ξέρω που ποδοσά, ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι διαβάζω. Τι θα πει, δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτά που βλέπεις. Τι θα πει, δεν ξέρεις. Τι είπε, δηλαδή ένα λεπτό. Αυτό επειδή το ξέρεις πολλές φορές, το λένε και μερικοί, τι θα πει, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Με αυτή τη λογική πρέπει δηλαδή να μιλάει, ποιος να σου πω, μόνο αν έχεις πτυχίο προπονητή, να μιλάνε αυτοί. Εμείς να μην μιλάμε. Να σου πω λίγο το ψυχολογικό, το δικό μου, ρε παιδί μου, πώς βλέπω τα μάτια. Όταν ήταν ο Λουτσέσκου ήξερα ότι ο άνθρωπος έχει διδαχθεί το κλεφτοκοτισμό. Ναι. Στη Ρουμανία, κλεφτοκατσικισμό, το κλέβε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Ήταν σκληρός, ρε φίλε, το έπαιρνε, δεν κόλωνε, δεν έκανε πίσω. Τον έβλεπες. Όσο μπορεί και όσο το του λείπε να πούμε, τόσο τσαγάνο είχε. Okay. Δημήτρη. Είχε αυτή να την τσιγκάνω Ρουμανογιουφιά να πούμε. Θα σε πάρω, δεν μου γλιτώνεις. Όπως ο πατέρας. Πάντως για να το ακούσεις και εσύ. Για να το ακούσεις και εσύ αυτό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να το λες. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο να θυμίσω ότι. Ο Γιάννης Διακογιάννης δεν είχε ακουμπήσει ποτέ στη ζωή του το τόπι. Δεν το ακούμπησε ποτέ. Έτσι. Αυτά. Εντάξει. Να σε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, Μάκη. Με αυτή τη λογική και το Διακογιάννη να μην ρωτάμε. Δεν ακουμπήσε ποτέ τόπι στη ζωή του, έτσι. Καλησπέρα. Hello. Σε Φιλίππο Λετού. Να τον ακούσαμε προηγουμένως, τον ακούσαμε και τώρα. Where are you? Πάμε. Τι κάνω, παλικάρια. Τι να κάνουμε, εδώ. Καλά, εσύ. Τι να κάνω. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντρίκο που είχα τον ακούσω καιρό. Και χθες βγήκε. Θέλω τον άκουσα. Και χθες βγήκε. Μάθατε τι έγινε στη Γαλλία, έτσι. Τι έγινε, όχι δεν μάθατε. Από γνωστό ποδοσφαιριστή. Α, ναι, κάτι, ναι, άκουσα. Εγώ δεν το άκουσα. Συνελήφθη, λέει, 23χρονος Αλγερινός ποδοσφαιριστής, να μην πούμε λεπτομέρειες. Ναι, σε ομάδα της Γαλλίας, πρώτης εθνικής. Ο οποίος συνελήφθη να αυνανίζεται στην οικοδομή του, κοιτώντας απέναντι, λέει, τη γειτόνισσα στο Ισόγειο. Τι ήταν γνωστός, δεν πρέπει να έχει πέσει σε καμιά πολύ μυστήρια περίπτωση, σε καμιά μόνη περίπτωση. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Πρέπει να ήταν πολύ κουβέντο οι άλλοι. Γι' αυτό σε λέω και σε καμιά περίπτωση Μόνικα και να μην αντέχετε το παιδί, δεν την αντέχει άλλο. Έριξε πολύ κουδούνισμα ο Αργερινός. Μαυρίσα τα μάτια. Λοιπόν. Και ξέρεις τώρα από εκεί που είσαι στη Γλύκα, ρε φίλε, να πούμε να σε περάσει χειροπέδες ο άλλος. Για μισέ τα. Άσε με τρελαίνεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπατε, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Για μια ένδυση που βγήκε τελευταία για κάτι αφήσεις που βγάλαν κάτω, τα άκουσες. Τι αφήσεις? Κάνανε ένα έδος επικήρυξης κάτω στον Πειραιά και να φανταστείς ότι υπήρχαν και για πολλές ώρες, μπορεί να υπάρχουν κιόλας ακόμα έξω από τα γραφεία και του Ολυμπιακού και του Δημαρχείου κτλ. Για τη βεβήρωση του μνημείου? Όχι.
Βγάλανε. Ποια βεβήλωση. Άμα... Ένα ενσταντανέ από κάτι στο SDNA που γίνονται κάποιες συζητήσεις. Και έχει τον Μπαλτάκο, έχει τον Παπαθόδωρο, τον Βεργή και κάποιους αυτούς που μιλάνε, το φίλο μας εδώ, τον κύριο Τοσαγόνια. Και τους έχει σε μια φωτογραφία όλους μαζί με κάτι προτροπές, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, τους αγαπάμε πολύ και τα λοιπά. Σαν να σε βάζει το γνωστό άγνωστο της γειτονιάς να έχει το νου του. Όποτε μπορεί, μάλιστα, αν βρεθεί στο δρόμο σου και φυσικά κανένας δεν μιλάει, κανένας αγγελής δεν μιλάει, καμιά αστυνομία δεν μιλάει, κανένα δήμαρχος πειράζει. Κυκλοφόρησε κάπου αυτή η αφίσα που λες, κυκλοφόρησε σε κάποιο ΜΜΕ. Ναι, πες, ναι, στο SDN, πες, το έχει πρώτη μούρη. Δεν το είδα, τώρα πρέπει να βγει και αυτό, έτσι. Ναι, γι' αυτό σου λέω, στις 9 η ώρα βγήκε, και επειδή δεν σ' άκουσα πριν. Α, μπράβο, εντάξει. Μάλιστα. Κατάλαβες που λες. Εγώ ένα παράπονο έχω, ρε φίλε Τάσο, γιατί μας ακούνε και οπαδοί από άλλες ομάδες που θεωρούσα ότι έχουν κάποια υπόσταση. Περιμέναμε 60 χρόνια να παγιδέψουμε αυτούς που καταφέραν και κάναν τόσα πολλά στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά επέκταση και στην Ελλάδα, και έχουμε καταφέρει σε μια στιγμή, όλος τυχαίως μπορώ να το πω εγώ, γιατί και με κάποιες άλλες πιέσεις, να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και δεν βλέπω κανέναν από τα άλλα τα συνεταιράκια τους, ρε φίλε, να τους πάει κόντρα. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μείνει πλέον μόνο εμείς να πολεμάμε όλη τη βρωμιά που υπάρχει στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να μας πουλάνε και όλη τρέλα ότι εμείς είμαστε χαλίφιδες, ρε Τάσο. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις ηγέτες αυτή τη ζωή. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι να πούνε, έλα εδώ, έχω ένα συμφέρον για όλα αυτά που γίνονται, να έρθουν να κάνουν κόντρα. Πού είναι, δεν βλέπω εγώ τίποτα, Τάσο μου. Καταλαβαίνεις, δυστυχώς. Μα δεν είναι ότι δεν βλέπεις μόνος, ή κανείς δεν βλέπει. Αν διαφωνεί κάποιος, σας γίνει να το πει ότι κάποιος κοντράει τον Ολυμπιακό. Ούτε η ΑΕΚ νομίζω κοντράει τον Ολυμπιακό, Παναγία έχει γίνει, ούτε ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ούτε καμιά άλλη ομάδα. Ενώ κανονικά με τις δυνάμεις που έχουν αυτοί, θα έπρεπε να τον έχουν στημένο κάθε μέρα με τη λέξη «υποβιβασμός». Φοβούνται, Κωνσταντίνε. Αυτά ακριβώς. Για πολλούς λόγους φοβούνται. Τα πόδια σε ένα παππούτσι, τα δύο πόδια σε ένα παππούτσι. Για πολλούς λόγους σου λέω φοβούνται. Εντάξει, γιατί όταν λέμε ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, το εννοούμε όχι μόνο ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά και παραγωγικά και εξαγωνιστικά. Θα συμβουλέψω κάποια νεογαβράκια της περιοχής μας, που είναι κάποιοι ντολμέδες της Θεσσαλονίκης, που νεογαβροί, που βγαίνουν και λένε ότι ο Σαββίδης κόντρα στο Μαρινάκι την έχει βρώμα. Δεν μάθα από κανένα Μαρινάκι, παλικαράκια, ετοιμαστείτε. Μαζί θα σας πάρει αυτή η αγάπη. Αυτή η αγάπη που έχετε συνάψει τελευταία, θα σας πάρει μαζί του. Κώστα, βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι γιατί υπενήσεσαι για τον Άρη, ας πούμε. Τώρα δεν υπενήσομαι για τον Άρη, υπενήσομαι για κάποιους οπαδούς. Εντάξει, τώρα μην λέμε τέτοια. Που βγαίνουν και ξεφτιλίζονται για μένα. Εντάξει, τώρα αν υπάρχουν 2, 3, 5, 10, ο Άρης έχει πολύ κόσμο. Έχω αυτούς τους 2, 3, 5, 10 όταν βγαίνουν και μου πουλάνε τέτοια προπαγάνδα. Εντάξει, στην πόλη που εσένα σε φωνάζουν Βούλγαρο. Εντάξει, μην λέμε τέτοια. Άλλο θέλω να πω. Όπως ξέρεις καλά. Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται για κανέναν άλλον εκτός από τον ποπό της, έτσι. Γιατί εγώ θα σου θυμίσω ότι δεν πάμε πολύ μακριά. Στη Γάμα Εθνική ήταν ο Άρης, κατέθεται ο ιδιοκτήτης του κατά του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν ανέβαινε από τη Γάμα. Λοιπόν, δεν γινόταν, άλλαζε το καταστατικό της ΕΠΟ για να μην γίνει μπαράς και δεν φώναζε κανένας. Γιατί δεν φώναζε τότε κανένας. Που είσαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, φώναζε. Άκουσες κανένα παοξί να βγει και να λέει θρύλες αγαπώ. Όχι ρε φίλε, αλλά λες τώρα. Δεν θέλω να ακούω εγώ ρε φίλε. Αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτό λέμε εγώ και τους χτυπάω. Εντάξει τώρα, άμα μιλάς τώρα για 2-3 άτομα που περισσότερο τρολάνε. Ακούστηκε και αυτό ρε Κώστα. Εντάξει τώρα. Ακούστηκε και αυτό, δηλαδή θρύλες αγαπώ. Πολλές φορές φίλε μου. Το θεωρώ. Εγώ επαναλαμβάνω, το 99,99% του κόσμου του Άρη δεν σημαίνει ότι γουστάρει τον Ολυμπιακό επειδή θέλει να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, έτσι μην τρελαθούμε και δεν ξεχνάμε ότι να τα περισσότερα... να ακούγονται αυτοί που θέλουν, ρε φίλε, να βγουν καπάκια να σου πω κάτι. Τι να κάνουμε τώρα, θα λέω εγώ τον άλλο τι θα πει, ρε Κώστα, σου βάλω. Όχι, λες είναι 4-5. Λες είναι 4-5. Περισσότερο σε όταν βγαίνουν αυτοί 4-5, ναι, δεν ακούω εγώ από πίσω 1-2 να τους κράζει κανείς.
Εντάξει, να του κάνει. Θα πω εγώ τι θα να πει ο άλλο. Τι να του κάνει, θα με λένε εμένα μέσα στην πόλη μου. Αυτοί που με φωνάζουν Βούλγαρο και Σκοπιανό. Ωραία. Και με έχουν παραπεταμένο τόσα χρόνια. Και να μου πουλάει τρέλα άλλο για το δυνάστη τη Ελλάδο. Και δεν θα του πει κανεί τίποτα. Εντάξει, θα με έχετε αυτή την οτροπία, φίλε μου. Δεν είπα αυτό. Εγώ η απάντησή μου ήταν σε αυτό που σου είπα. Ότι ο καθένα φωνάζει μόνο για την ομάδα του. Δεν τον ενδιαφέρει το διπλάνο. Εγώ σου λέω ότι αν έρχεται Παοξή που τον ξέρει ότι Παοξή και έλεγε αυτά τα πράγματα. Live τόσα χρόνια δεν θα βγαίνε ξανά. Okay, okay. Αυτό έχω να σου πω. Okay, καταλάβες, αυτό θέλω να καταλάβεις. Okay. Αυτά παλικάρια θα με συγχύσουμε. Να σε καλά. Άλλο, να, σε να σε καλά. Εγώ δεν μιλάω για κόσμο, εγώ μιλάω για τις ομάδες και τις διοικήσεις. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω. Έχουμε μια γραμμή. Παιδιά, μην καλείτε. Σας παρακαλώ να κάνουμε. Εντάξει, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εντάξει, γιατί θα μας πάρουμε τις πέτρες εδώ πέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα Τάσο, καλησπέρα και εσένα. Έλα ρε Χρήστο. Πάμε ρε Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσω πολύ, διάκριση πολύ. Εντάξει, εντάξει, έχεις τρία λεπτά έχεις. Ωραία, πήρα βασικά επειδή σ' άκουσα που έτρεχες στους γιατρούς. Σήμερα για τους δικούς άκουσε, δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό που περιέγραψα είναι περισσότερο πιστεύω. Ότι από το άγχος, από την πίεση, ενώ ας πούμε επηρεάζει εμάς που είμαστε 50 χρονών, αυτός θα τους επηρεάζει διπλάσιο, τριπλάσιο. Έτσι είναι λογικό. Αυτή η κλεισούρα και το άγχος. Το άγχος φαίνει πολλές καταστάσεις. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε νιώθω γιατί και εγώ το Μέχρι και τριχόπτωση, να ξέρεις. Καλά, αυτό δεν μας συμφωνεί. Τριχόπτωση το τελευταίο είναι, Τάσο, άλλα είναι τα θέματα. Τα σοβαρά. Για πες. Ζάχο, σε νιώθω ρε μου, γιατί και εγώ ένιωθα, έτρεχα το πρωί με τον πατέρα μου. Τις ίδιες γιατρούς φαντάζομαι που είσαι. Και σε νιώθω, φίλε. Ξέρεις τι, γιατί μου το λένε, ξέρεις, και οι γονείς τώρα σου λένε, άχαρε παιδάκι μου, λες, δεν με πειράζει να τρέξω, ρε φίλε, με τα πόδια πάω στην Αθήνα, δεν έχω πρόβλημα. Σου λέω, τους βλέπεις έτσι, όμως, δηλαδή, το βιώνεις και εσύ, τους καταλαβαίνεις ότι είναι σε δυσκολία μεγάλη, ας πούμε, και εντάξει, ο πατέρας είναι μητέρα. Μακάρι να τον είχα τον κύριο Γιώργο και να τον έτρεχα. Έτσι, όπως το λέει ο Τάσος, δεν το συζητάμε. Έχασε τη μητέρα μου. Πριν 5 χρόνια και δηλαδή σε καταλαβαίνω απόλυτα, Ζάχο. Ναι, ρε, δεν έχουν κάτι, σου λέω, δεν έχουν κάτι σοβαρό. Αλλά ναι, πίεση, φοβάσαι η πίεση αυτό και φοβάσαι. Εντάξει, είναι και σε μια ηλικία. Εντάξει. Τίποτα, φοβάσαι. Μακάρι να είναι αυτά και να μην είναι έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας. Προτάθημα μην να γίνει, ρε παιδιά, γιατί δεν γίνεται και το κύπελο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ποιο σου είπε ότι δεν θα γίνει το κύπελο, ρε φίλε, ποιο σου το πει. Κάτι είχαν βγει και είπαν ότι μάλλον θα αναβληθούν οι αγώνες. Άκουσε. Αυτό είναι που και δεν είναι έτσι. Όχι σαν οδηγία, σκέφτονται, γιατί επαναλαμβάνω, η UEFA είναι πιεσμένη από τις ημερομηνίες. Και κάθε χώρα δεν έχει τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών. Που υπολείπονται για να τελειώσει το πρωτάθλημά της, έτσι. Η Αγγλία έχει περισσότερες. Η Ελλάδα έχει λιγότερα, ας πούμε. Η Αγγλία στο κύπελο, παραδείγματος χάρη, αν θυμάμαι, ίσως 8 ή 16 είναι. Δεν είναι τα ίδια μάτς κυπέλου. Δεν είναι το ίδιο. Μην τρελαινόμαστε. Το κύπελο, η μπάλα. Πάντως, Ζάχο, επειδή μου δίνετε πάσα τώρα, να πούμε ότι το Βέλγιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Βελγίου, είπε ότι μέχρι 31 Ιουλίου. Εβδόμου δηλαδή, αναστέλλονται τα πάντα για το Βέλγιο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τελειώνει η χρονιά λογικά για το Βέλγιο. Βέβαια, οριστική απόφαση θα πάρουν γύρω στις 20 και κάτι Μαΐου. Μα και στη Γαλλία το ίδιο είναι, νομίζω, και στην Κιόλα. Αλλά να πούμε και το άλλο, και η κυρία Μέρκελ είπε ότι θα γίνει υπανακίνηση του πρωταθλήματος χωρίς κόσμου στη. Χρήστο, άκουσε. Η μόνη περίπτωση να μην γίνει το κύπελο, έτσι, ούτε ξέρω κάτι, ούτε δημοσιογράφος είμαι, με την κοινή λογική. Λέω, όταν θα γίνουν 30 μάτς play-off, δεν γίνεται 2,5 μάτς να μην γίνουν. Η μόνη περίπτωση να μην γίνει το κύπελλο είναι αν δεν θέλουν 4 ομάδες, έτσι. Και δεν νομίζω καμιά ομάδα να μην θέλει. Συγγνώμη, τι λέτε, δηλαδή θα γίνει το πρωτάθλημα και δεν θα γίνει το κύπελλο. Δεν γίνεται αυτό. Κάποιοι φοβούνται, τι να σου πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει το πρωτάθλημα, θα γίνει και το κύπελλο. Έτσι ακριβώς. Όπως και δεν γίνεται, πιστεύω. Να μην γίνει το πρωτάθλημα και να γίνει το κύπελο. Έτσι, θα γίνουν και τα δύο. Μην τρελαίνομαστε. Ζάχο, το πιο εύκολο να γίνει το κύπελο που έχει 2,5 αγώνες ακόμα παρά να γίνει το πρωτάθλημα που έχει και τι θα κάνουν, Χρήστο, δηλαδή θα βάλουν τώρα τους παίκτες να προπονούνται και να διακινδυνεύσουν τέλος πάντων για 3 παιχνίδια. Δεν νομίζω να το κάνουν. Όλα θα γίνουν. Όλα τα μάτια θα γίνουν και αυτό είναι το σωστό κιόλας. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ πιστεύω ή και τα δύο. Ή και τα δύο ή τίποτα. Και τα δύο θα γίνουν. Ωραία, για να μην κρατάω κι άλλο τη γραμμή, Ζάχο, λοιπόν, να ξέρεις
πολύ κόσμο σας ακούει. Δηλαδή ξέρω, ας πούμε, και από άτομα γνωστούς που δεν παίρνουν τηλέφωνο, σας ακούει και γουστάρουν πάρα πολύ. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε, το σχόλιο ήταν πάνω σε αυτό που είπε ο φίλος, ο Δημήτρης, νομίζω, ο DJ. Ότι, ας πούμε, μπορούσε να πει, σας ακούω κάθε μέρα τέτοιο. Εντάξει, είπε αυτό που κάνει. Ότι σας ακούω όποτε μπορώ, σας ακούω. Εγώ αυτό μου άρεσε. Κάτι άλλο. Ποιος έχει βάλει τη μουσική στην αναμονή όταν είναι να βγούμε? Έχει τους τέτοιους. Στην αναμονή, δεν ξέρω. Welcome to the jungle. Α, δεν ξέρω ποιος στην αναμονή. Δεν ξέρω ποιος έχει βάλει. Δεν ξέρω. Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Χριστάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Χριστό. Λοιπόν, θα πάμε στο διπλό διάλειμμα σου, κάνε και εσύ ένα break. Εντάξει, μόλις θα επανέλθουμε, σου βάλω και ένα κουιζάκι και σένα και τους Σοκρατές. Ποια είναι η στάση, ποια στάση που κάνει πάρα πολύ πιο πιθανό το γυναικείο οργασμό? Υπάρχει μια στάση, ναι, και ψήφισαν γυναίκες σε αυτό, ναι, κολλιά, και υπάρχει... Υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία, φίλε, δεν το περίμενα. Στάση εδώ, η Κολόμπου θα είναι. Στάση η στάση που κάνει πολύ πιο πιθανό το γυναικείο οργασμό. Ποια είναι? Ναι. Σε αυτά έχεις ντοκτορά, οπότε θα μας τα πεις και εσύ αργότερα. Ντοκτορά, ρε φίλε, το διάβασα την ντοκτορά. Εντάξει. Εσύ ελεύθερο παιδί, εσύ πρέπει να έχει ντοκτορά. Εντάξει, εγώ τέτοια δεν μπορώ να λέω δημοσίως, είμαι λίγο ντροπαλός από ό,τι ξέρεις. Καλά, να μας πεις για ποια στάση αρέσει, τότε μήπως συμφωνήσουμε. Είπαμε Κολόμβου. Μην κλείνεις το τηλέφωνο όμως, είπαμε, ξέρεις τι γίνεται, πέφτουν γιατί δεν μπορώ να σε βγάλω μετά. Πέφτουν μετά. Έγινε, εντάξει. Μην κλείνεις τη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μας πήραν οι γραμμές αμπάριζα. Οπότε 23-12-87-38 αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόσαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23-12-87-38. Επαναλαμβάνω, 23-12-87-38. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222. Και για να δεις, περίμενε λίγο, Τάσο. Έχουμε μήνυμα. Ναι. Έχουμε μήνυμα ενός φίλου. Κάτσε να το βρω λίγο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, λίγο δυσκολεύομαι. Εδώ είμαστε, έλα άνοιξε καλούλι μου. Λέει ο φίλος ο 270, Ζάχο, βάλε σε παρακαλώ ηχητικό, γιατί εσύ είπες, ξέχασες κάτι προφανώς, είπες ότι είναι η μέρα του τελικού, αλλά έχετε και ένα άλλο σαν σήμερα. Το πέταμε, το πέταμε το τρίποντο. Ναι, 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 και για να δεις, ρε φίλε, λέει, βάλε, Ζάχο, σε παρακαλώ πολύ, λέει, το ηχητικό. Σαν σήμερα ήταν να ακούσουμε, λέει, πώς πάγωσαν οι Ολυμπιακοί. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, μου λέει, και το βρήκα για να δεις. Το βρήκα και θα το βάλω. Το τρίποδο του Πέτζα είναι. Ναι, αν μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα να το ακούσουμε, να του κάνουμε του φίλου, έτσι. Στο Γιάκοβιτς. Ευγενικότατος, οπότε να τον ακούσουμε. Τύχη του στα χέρια του, όπως και στο τρίτο μάτς. 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ. Ακούστε τι γίνεται. Στο Γιάκοβιτς με αντίπαλο τον Βούξεβιτς. 3-2. Σταματάει και σουτάρει για 3. Και τέλος, ο ΠΑΟΚ πέρασε. 55-58 με αυτή την απίθανη βόμβα του στο Γιάκοβιτς, ο οποίος φεύγει τρέχοντας και πανηγυρίζοντας. Ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον ψυχρό τρόπο παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς. Ο Ολυμπιακός είναι έξω για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. 3-2. Σταματάει και σουτάρει για 3 και τέλος. 2. Σταματάει και σουτάρει για 3 και τέλος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε. 55-58. Από εκεί που λέει, ακούστε τι γίνεται, ακούγεται ηλεκτρική σιγή μετά το τρίποντο. Λογικό, λογικό. Νομίζω κάναμε το χαρτί του φίλου, εντάξει, δεν έχει παράπονο. Το ακούσαμε το τρίποντο του Πέτσα στο Γιάκοβιτς που έδωσε την πρόκριση τότε. Αυτό ήταν ημιτελικός, νομίζω. Ή πρώην ημιτελικός, ημιτελικός πρέπει να ήταν, ναι, του πρωταθλήματος. Λοιπόν, 23-12-87-38 έχουμε γραμμές ήδη. Πάμε στους φίλους. Έλα, φίλε, κλείσε το ραδιοφωνό σου, αν μπορείς, ή το κομπιούτερ σου, τον υπολογιστή, τι έχεις. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Hello. Να τους πάλι. Ναι. Πάλι εσύ. Hello, είμαι Αντρέας, στην Αμερική. Hello. Δευτερολογείς, έχεις ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ήθελα να πω ένα γεια στον Ντάλτον που τον έχω ακούσει καιρό. Έχω ακούσει καιρό τον Ντάλτον. Ναι. Και πολύ παοξής, ρε μάγκα. Πολύ παοξής. Και το άλλο, εσύ, Αριανάρα, Ζάχο, ναι, να δούμε 8 στο μονό που θα πάτε. Ωραία, βάλε να πάρεις κανένα φράγκο. 8 στο μονό. Καταρχήν, 8 στο μονό στο Las Vegas. Το ρώτησες. Βρε, θα άλλαξαν οι αποδόσεις.
Γιατί ο Πάκ δεν μπορεί. It's impossible. Τέταρτη φορά να πάει το κύπελλο. Mission impossible. Αδύνατο. Ολυμπιακός το πάει. Για μέρα, Αργιανάρα. Άρετε, Αργιανάρα. Άρεσε. Που θα πάρει το κύπελλο. Θα πανηγυρίσει. Περίμενε. Θα πανηγυρίσει αν πάρει ο Άρης το κύπελλο. Θα πανηγυρίσει. Όχι, δεν πάτε πουθενά, ρε. Βρε. Εγώ θέλω την ΑΕΚ. Βρε. Βρέασε. Α, θε την ΑΕΚ να περάσει από τον Άρης. Όχι. Εγώ θέλω να παίξω τελικό με την ΑΕΚ. Τον πελάτη. Καλά, ρε φίλε, για να περάσει η ΑΕΚ πρέπει να περάσει τον Άρη. Τι είπε, άρα θες να περάσει η ΑΕΚ. Ναι, να τον περάσει τον Άρη. Θες, ναι, ναι, θέλεις, εγώ θέλω το τελικό με την ΑΕΚ. Ωραία. Τον πελάτη να τον πάρουμε. Άσε αυτό, άσε αυτό. Πελάτη, άσε αυτό. Άρης Ολυμπιακός τελικό με ποιον είσαι. Με τον Άρη. Α, με τον Άρη. Σαλονίκη, ρε, Μαγκαριανάρα. Και ποιο θα είναι. Στον επόμενο, στον επόμενο. Κόπηκες ο ξύρισμα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι λέει, εμφανίστηκε. Καλησπέρα, Θόδωρος. Εμφανίστηκε. Έλα, βγάλαμε γραμμή, ρε, καλησπέρα. Εμφανίστηκε. Τι κάνετε, πού είσαι, ρε, Θόδωρε. Την Νικολούλη θα βάλω. Πού να είμαι, χάθηκα, χάθηκες και εσύ, τι γίνεται. Πού, ποιος χάθηκα. Εγώ χάθηκα, εγώ κάθε μέρα εδώ είμαι, ρε, φίλε. Έλα, σας ακούμε, τι να κάνουμε, δουλεύουμε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι και η ώρα. Καλά είσαι, Μωρίνα, καλά είσαι. Πλάκα κάνουμε, λέγε. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, καλά, είμαστε από υγεία καλά. Δυστυχώς ο Κοσμάκης και οι επιχειρήσεις του δεν πάνε καλά. Και δεν ξέρω και πόσα μαγαζιά θα κρατηθούν. Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά που θα ανοίξουν, παιδιά, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που είχαν ελεύθερες επιχειρήσεις, ξέρω πώς είναι, δεν είναι μόνο να ανοίξεις, είναι μια κουβέντα. Οι υπόλοιποι 6 μήνες, ας πούμε, ώσπου να ξαναβρει ένα αριθμό η αγορά, πώς θα την παλέψουν τα μικρά τα μαγαζιά. Άκουσε μια, Θόδωρε, μου δίνεις ασύς, γιατί έχω δύο φίλους, δηλαδή τρεις έχω, τον έναν δεν το ρώτησαν από την αλήθεια, τους δύο που έχω ψηλορωτήσει, να ξέρεις, είναι και μεγάλα μαγαζιά, έτσι. Μου είπαν ότι. Άκουσε, είναι εντυπωσιακό αυτό και θα σου πω και τα νούμερα πάνω κάτω. Μου είπαν ότι τα μάτσα, λογικά θα γίνουν τα μάτσα στα playoff, άκουσε με, και είναι δύο μαγαζιά που στηρίζονται σε αυτό, έτσι. Μου λέει δεν θα τα έχουμε τα μάτσα. Διότι δεν μας υφέρει. Δηλαδή, όταν δίνεις για, είναι ανάλογα τα τραπεζοκαθίσματα, δίνεις από 500 έως 1000 ευρώ, ακούς, για να έχεις και ΟΤΕ και Νόβα και όλα. Όπως καταλαβαίνεις, με τους περιορισμούς αυτό, από ένα μαγαζί από τα 100 άτομα ξαφνικά θα πρέπει να παίρνει 20. Δεν τους συμφέρει να έχουν τα μάτς. Κατάλαβες. Τώρα το συζητάνε, ναι. Το συζητάνε και ανάλογα με τα νούμερα και την πορεία. Είπαν ότι μπορεί να δώσουν παραπάνω καθίσματα. Ναι, και άκουσα ότι μπορεί και καμιά εβδομάδα, μπορεί και δύο, αλλά μια εβδομάδα θα το κάνουν νωρίτερα. Και πιο 25, μπροστά, ναι, και πιο μπροστά, ναι, είπανε ότι μπορεί η εστίαση για, να ανοίξει. Για μένα είναι γιατί λάθος. Γιατί παιδιά, οι προβλέψεις δυστυχώς για την Ελλάδα είναι οι περισσότερο δυσίωνες. Ναι, γιατί είχαμε ήδη κρίση, γι' αυτό ρε Τάσο, ήμασταν ήδη σε κρίση. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά ναι, για τις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά όσο δυσίωνες είναι, τόσο πιο μεγάλη και πιο γρήγορη ανάπτυξη θα έχει το 21, λέει. Και αυτό σωστό. Για να δούμε. Θα έχει μεγάλη, πιο πολύ ανάπτυξη. Για λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε. Είδαμε. Πιστεύω να μην φτάσει στο νούμερο του 9,5% που είπα. Κάπως, είναι κάπως, στη μέση, δηλαδή, κάπως στη μέση. Όσο παρακάτω να είναι γύρω στο 7, να είναι 6,5-7, αν είναι, θα το παλέψουμε. Φοδωρέ, εκεί στην Γερμανία είναι ανοιχτή η εστίαση, έτσι, καφετέρια, τέτοια είναι ανοιχτά εκεί, έτσι. Και δεν είναι ανοιχτά, είναι κλειστά τα πάντα. Ανοίξανε μόνο μαγαζιά από 800 τετραγωνικά και πάνω. Α, τα μεγάλα. Φυσικά εδώ, επειδή είναι φεντεραλισμός, το κάθε κρατήδιο έχει κάποιες δικές του νομοθεσίες κτλ. Αλλά όλοι είναι πολύ σκληροί σε αυτό. Γενικά σε χώρους. Σε σούπερ μάρκετ ή σε οτιδήποτε άλλο μεγάλο πολυκατάστημα πας τύπου πράκτικερ, ας πούμε, υποχρεούσε να φοράς μάσκια και γάντια. Είναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό. Και γενικά ο κόσμος φυσικά είναι μαζεμένος. Δηλαδή βλέπεις ότι στον δρόμο δεν κινείται φύλο. Τώρα φυσικά μελετάνε την κίνηση, γιατί ανοίξαν τα σχολεία στην ουσία οι τελευταίες τάξεις, η τελευταία τάξη του δημοτικού, του γυμνασίου κτλ. Οι τάξεις που πιλωτικά θα πάνε στην επόμενη, αλλά και αυτό επειδή αρχίζουν να ανεβαίνουν τα κρούσματα, συζητά να το διακόψουν. Για μένα, παιδιά, από τη στιγμή που ένα παιδί πάει στο σχολείο, δεν μπορείς να το... Από κρούσματα και θανάτους πώς πάει η καμπύλη εκεί? Από κρούσματα και θανάτους πάει για τα δεδομένα καλά, ας πούμε, της Γερμανίας. Αλλά και δηλαδή εδώ ο κόσμος λίγο που ακούει στα ράδια και τα λοιπά, αρχίζει και σαλεύει, γιατί δεν ξέρουν πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Δηλαδή ακούς για τόσους θανάτους, τόσα πράγματα, αλλά ο καθένας δεν έχει βιώσει κάτι στο διπλανό του ή στο νοσοκομείο οπουδήποτε. Και τώρα φυσικά είναι και τα στατιστικά λίγο ψευδή, γιατί ένας παππούς 90 χρονών, ο οποίος και να φτενιζόταν θα πέθαινε, ας πούμε, πήγε από κορονοϊό, το λένε, ή από καρδιακή ανεπάρκεια.
Είναι κάπου ρε παιδιά, τα στατιστικά δεν είναι ακριβή. Ωστόσο θέλει προσοχή μεγάλη, έτσι. Ότι θέλει, θέλει, δεν το συζητάμε. Και εδώ τα μαγαζιά και οι εφορίες και τα λοιπά είναι πολύ σκληρές. Ειδικά εμείς στον Ήτα Ζάξιν εδώ είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Με παιδιά, με φίλους που έχω που συζητάω, πολλοί ας πούμε δεν ξέρουν πώς θα ανοίξουν. Σκέψου τώρα ότι ένα μαγαζί έχει, εγώ ας πούμε είχα πάγει έξοδο 25.000 το μήνα. Έτσι, όταν δεν ανοίξεις 2-3 μήνες και φυσικά όταν θα ανοίξεις τους επόμενους 5-6 μήνες θα είσαι με σπασμένη κίνηση, μιλάμε για μια ζημία 100.000 παιδιά. Πού να βγουν αυτά τα λεφτά, τελείωσες, διαλύθηκες. Εντάξει, δηλαδή... πολύ, πολύ αυτά τα λες, πολύ δυσίωνα τα λες, δεν είναι έτσι ακριβώς. Με το που θα ανοίξουν τα μαγαζιά θα δουλέψουν, εντάξει, δεν θα έχουν φυσικά τα έσοδα που είχαν, θα έχουν ας πούμε τα μισά ίσως και λίγο παραπάνω από τα από όσα είχαν. Δηλαδή και, και από την άλλη την πλευρά, λίγο τα παραλένε όλοι και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τώρα καταστάσεις. Δηλαδή τώρα άκουσα τον Αρών, λέει, να πληρώνει το κράτος, λέει, το, τον, τον υπάλληλο, λέει, το μισό, λέει, και το άλλο, λέει, το, και το άλλο, λέει, το πληρώνει ο εργοδότης. Κάτσε ρε φίλε, γιατί από το πληρώσει και το κράτος. Όχι, δεν υπάρχει. Πόσο αυτό. Να αντέξει δηλαδή και από το πληρώσει. Δηλαδή και αυτά που αν τα πληρώσει το κράτος πρέπει να τα πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Δεν υπάρχει το κράτος, ρε παιδιά. Δικιά μας η τσέπη είναι. Υπολογούμενη, όπως και να έχει. Το κράτος εμείς είμαστε. Το κράτος εμείς είμαστε. Το κράτος εμείς είμαστε. Έτσι κι αλλιώς. Γνωρίζαμε όλοι από την αρχή της υπόθεσης ότι μια οικονομική επίπτωση σίγουρα 1000% από μικρή ως μεγάλη, ανάλογα τον κλάδο, θα την έχουμε όλοι. Δεν θα είναι εισαγή. Αυτό θα είναι, για, θα είναι για μισό χρόνο, για ένα χρόνο. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε, να την άξουμε και να γκρεμίσουμε όλη τη γη. Okay. Από την άλλη, εάν το είδαν πιο νωρίς το χρόνο, γιατί ξέραν ότι δεν θέλανε να χάσουν το καλοκαίρι, το είδαν και σωστά, ας πούμε. Γιατί σου λέει ότι δεν του λέει το έτσι από τον τουρισμό, έτσι. Καλύτερα να κλείσουν πιο νωρίς και να είναι ανοιχτό το καλοκαίρι που θα ζήσει η μισή Ελλάδα τον τουρισμό, παρά να γίνει το ανάποδο και να διαλυθώ σαν χώρο. Γιατί εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, είναι ο τουρισμός μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, η βαριά βιομηχανία. Όλοι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις τους, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν οι δουλειές τους, είναι λογικό να έχουν αγωνία και να είναι σαν αμένα καρφιά. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι για όλα θα βρεθεί μία λύση. Εντάξει, σίγουρα θα έχουμε μία οικονομική επίπτωση όλοι μας. Εντάξει, θα προχωρήσουμε, θα το παλέψουμε, θα το κερδίσουμε και θα βγούμε νικητές. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να αισιοδοξώ. Μπράβο, μαζί σου. Μακάρι, είσαι οπορτουνιστής. Μακάρι να είναι έτσι. Και εγώ έτσι θέλω να το, να το δω, να το βλέπω. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ρε παιδιά, δεν την παλέψουμε. Και να πάμε λίγο και στα αθλητικά μας. Πάμε. Για να μην την παλέψουμε την κουβέντα. Έχει άλλες 2-3 γραμμές, Θόδωρε. Άλλες 2-3 γραμμές να κλείσω εγώ. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μας. Περίμενε, περίμενε. Μία γραμμή έχει. Λέγε. Α, μία γραμμή έχει. Μία γραμμή. Α, δύο έχει πρόβλημα, εντάξει. Έπεσε ο φίλος. Δεν περίμενε. Γιατί βλέπει ότι είναι και παρά 10 πάει, σου λέει. Ναι, δεν προλάβω. Πάμε. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, για μεταγραφές δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Και κακώς να συζητάμε, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται και σχεδιασμός, έτσι, για τις ομάδες. Υπάρχει το αύριο των ομάδων, το οποίο έχετε κοντά, παιδιά. Σε ένα μήνα, όπως και να έχει, κοντά ο Σαλμός, αλληλούια. Τελειώνει, αρχίζει το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε, αλλά ξεκινάνε οι μεταγραφές. Μένουν ελεύθεροι παίκτες. Ακόμα και με την, αυτή την ένα μήνα προέκθεση κτλ. Δεν είναι μόνο οι αχώροι παίκτες, υπάρχουν και παίκτες απ' έξω, οι οποίοι πλέον μπορούν να συζητήσουν και να υπογράψουν με οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Υπάρχει αυτό εδώ το ενδεχόμενο. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει μένουν ελεύθεροι Ινσούα, Βαγιανίδης, έχει παίκτες πρώτης γραμμής, έχει δεξιά-αριστερά 1002 παίκτες. Από τον Άρη, συζητιέται για το Ρος, δεν ξέρω πώς θα βλέπει ο φίλος μου ο Ζάχος, χάνει έναν καλό center back, χάνει και το δεύτερο κοίτα, του. Κοίτα, άμα κάνει, άκουσε, θα σου πω. Αν γίνει deal να πάρει πίσω τον Ματέο Γκαρσία, έτσι με κάποια τέτοια, εγώ θα έλεγα ναι. Για, να, για τον Ερυθρό Αστέρα, λες. Ναι, γιατί είναι ο Ερυθρός Αστέρας αυτός που το θέλει. Δηλαδή, αν ναι, είναι συμφέρουσα... άμα τον πάρει ο Ερυθρός Αστέρας, άμα ναι, τον πάρει γιατί, ο Ολυμπιακός, γιατί εκεί θα έχει χασούρα όμως. Εκεί έγινε, λέει, αλλαγή προπονητή και δεν υπολογίζει τον Ματέο Γκαρσία. Οπότε είναι εκτός ομάδος. Το Ρόλος νομίζω το ζήτησαν και από Κύπρο και από Ισπανία. Είναι καλό σε τερμπάκ. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας, ναι. Επειδή ο Άρης... Αλλά συζητήθηκε και ο Σάσα, νομίζω, ακούστηκε το όνομά του. Όποιος δώσει... Και ο Φετβατζίδης και ο Ιντέγια ακούστηκαν. Τώρα λέμε τι ονόματα ακούστηκαν, έτσι. Δεν λέμε ότι τα φύγουν οι άνθρωποι. Ο Ιντέγια δεν έχει συμβόλαιο του χρόνου με τον Άρη. Αν θέλει τα ίδια λεφτά δεν μπορεί να μείνει στον Άρη πρώτον.
Δεύτερον, δεν μπορούν να φύγουν αυτοί που έχουν για συμβόλαιο, δεν μπορούν να φύγουν όλοι. Ή ένα ή δύο θα φύγουν. Δηλαδή, έχουμε τρει-τέσσερι καλού. Θα φύγουν και οι τέσσερι, θα γίνει. Θα γίνουμε Παναχαϊκοί μετά. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, είπαμε να υπάρχει. Εννοείται αυτό. Απλά λέμε τα ονόματα που συζητήθηκαν. Παναχαϊκοί, πατώρα μα ακούει και κανεί στην Πάτρα, τέλο πάντων. Έλα. Έτσι είναι. Κοίταξε. Τώρα που πέφτουν τα λεφτά και αν έχουν πέσει τα οικονομικά, είναι δύσκολο μια ομάδα αν δεν έχει τσέπη ο πρόεδρο να κρατηθεί. Θα πέσουν, δεν θα πέσουν μόνο του Άρη. Αν βγάλει του τρει ισχυρού οικονομικού παράγοντε, νομίζω φυσικά και του Άρη θα πέσουν, αλλά θα πέσουν και των άλλων διεκδικητών. Και μάλιστα θα πέσουν περισσότερο, θεωρώ, των άλλων. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να έχει 10 ευρώ έσοδα, οι άλλοι θα έχουν 6, 7. Δηλαδή θα έχουν λιγότερα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει παιδιά κεντρική διαχείριση εσόδων. Για να μπορούν οι ομάδες πάντα να έχουν τουλάχιστον κάτι εξασφαλισμένο. Γιατί αυτό το έξω ελεύθερος και όποιος θέλει ό,τι θέλει. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλό. Όταν δεν έχεις δυνατό οικονομικό πρόεδρο, είναι καταστροφικό για την ομάδα. Αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει. Είδες, πήγε να γίνει και πάλι μέσα σε ένα-δύο χρόνια τελείωσε η κεντρική διαχείριση. Δεν γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα δεν το. Άκουσε με. Δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν ισχυρό ή και ανίσχυρο όπως θέλει ο καθένας προσπαθεί να βολευτεί. Στη Γερμανία που είσαι, μίλαμε τα ίδια, έδωσε η Μπάγκερ δάνειο στην Ντόρτμουντ όταν ήταν χάλια. Εδώ υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά εδώ να σου πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση η Μπάγκερ να πιάνει διαιτητές, να τραμπουκίζει, να μπαίνει, να μπαίνει στα αποδυτήρια των διαιτητών ο τέτοιος και να το πιάνει από τα τέτοια του και να τον απειλεί. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ. Και εδώ μπορεί να γίνει, αρκεί να ισχύουν για όλους. Οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Και αρκεί το κράτος να μην είναι επιλεκτικό πολλές φορές. Εντάξει. Να υπάρχει και οικονομία στις ομάδες και όλα μπορούν να γίνουν. Γιατί όταν θέλουν, περνάνε τροπολογία μέσα σε 10 ώρες. Και περνάνε κάτι μέσα στη Βουλή. Άρα μπορούν να κάνουν τα πάντα άμα θέλουν. Εντάξει. Αν βγάλουν έξω τα συμφέροντα και το πολιτικό κόστος στον αθλητισμό, θεωρώ ότι θα υπάρχει και μια ισονομία ανάμεσα σε όλες τις ομάδες. Αλλά ποιοι το θέλουν και ποιοι το θέλουν. Okay. Όλοι τους ξέρουμε. Θα το ακούσουμε. Άρα, παιδιά, ξεκινάει από κράτος και εκεί τελειώνει. Άμα το κράτος είναι εκεί πέρα και είναι για όλους και φοβερίζει τους πάντες και είναι κράτος δικαίου, και αυτός που θα πάει να κάνει την κουτσουκέλα, να το πω έτσι ευγενικά, δεν θα την κάνει. Γιατί ξέρει ότι θα την πληρώσει. Όταν ξέρει ότι υπάρχει ανομία στο δυνατό, τότε από εκεί και πέρα καταλύονται τα πάντα. Είναι. Θόδωρε, να σε καλά. Θόδωρε, κλείνουμε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο, πριν ακούσουμε τον τελευταίο φίλο, γιατί είπαμε ο ένας έκλεισε, να διαβάσω τα δύο τα μηνύματα. Πρώτα του Ανδρέα, του φίλου που λέει τότε που λέγαμε για τελικό Άρης ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Λέει, μη στεναχωριέστε, επειδή είμαι security, θα έρθω να σας φιλάω, λέει, και τους δύο ο Ανδρέας. Να είναι καλά. Προσφορά. Προσφορά, προσφορά. Και ο φίλος μας ο Τάσος, ο Καρλίτο. Καλησπέρα, Ζάχο, λέει, καλή εκπομπή μαζί με τον Τάσο. Να είσαι καλά, Τάσο. Λέει, ναι. Γαλλοαργερινός. Που παίζει στην Ανζέ ήταν, ναι, αυτός. Β' Εθνική. Ναι, έξω από τον πάρκο λέει και τη έδινε. Εντάξει, ρε Τάσο, εντάξει. Ήταν πολύ, πώς θα λένε, πολύ μερακλής. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Ναι, ο Καρλίτο έστειλε και σε μένα και γελάει με αυτό που είπα για την τριχόπτωση με το άγχος. Και λέει, ακόμα κλαίω, ρε Τασάρα. Λέει, και ο Βέγκος τρελαίνεται. Λέει, μην βλέπεις, λέει, που κάνει το Σουηδό και καλά και δεν τρέχει τίποτα. Η ψυχούλα του λέει, το ξέρει. Εντάξει, εντάξει, ναι, με 1500 ευρώ Μπομ Μάρλεϊ γίνομαι. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλο μου, καλέ. Τάσο, καλησπέρα, μάλλον. Νίκο. Τι έγινε, Τάσο? Καλά, Νίκο, καλά, δόξα τω Θεώ. Τι έγινε τα πράγματα, πώς θα βλέπουμε? Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τι αποφάσεις θα πάρουν, αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πώς θα ξεκινήσει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει κτλ. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, περιμένουμε. Ελά, τι περιμένετε, τι πάνω περιμένετε? Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα βγει και ο Παύλα, θα βγει και ο Πλούχος. Από την ώρα που έγινε οι εθνικές εκλογές, το κράτος και εκλογές στην ΕΠΟ και η FIFA και η UEFA, έχει χρόνο όλα μαζί. Δεν το βλέπω το έργο να παιχτεί πολύ καλά. Ναι, τι εννοείς, Νίκο? Εννοώ ότι εσέ το μεσημέρι έγινε μια συνεδρίση, μυστική συνεδρίαση, Super Link, παρουσία του Μελισανίδη, μαζί με τον Κοκαλιάρη, το σώμα του Μητρόπουλου. Και από πίσω ήταν, λοιπόν, ο Βασίλης Καγκάτη με τον Μάκη Καγκάτη και ο Βαγγέλης Μπουργιωτόπουλος. Πού έγιναν αυτά? Στην Αθήνα κάτω. Super Link. Μάλιστα.
ήταν να πούμε ο Μποροβίλος, ήταν να πούμε ο κύριος από την Τρίπολη, ήταν από το Παλαιοτελικό, ο Πτρέπτος Παράγοντας, ήταν ο Κομπότης από τη Λιβαδιά, τα μπουμπούκια, τα όμορφα τα μπουμπούκια. Ναι, και τι είπανε? Ότι το παιχνίδι θα παιχτεί την τράπουλα μισή-μισή. Δηλαδή το έργο θα παιχτεί ότι, ο Χοντρός έχει χάσει το παιχνίδι, έχει χάσει πούμε, και την τράπουλα από τα χέρια του. Δηλαδή ό,τι πει πούμε, ο αρχηγός ο μεγάλος, γιατί το λέω εγώ, όπως πάτε εσείς, βλέπω εγώ και για μια άλλη κίνηση που κάνανε σήμερα ένας κύριος από την Βέρεια, ο οποίος κάνει και τον Παράγοντα κάνει, που δεν είναι Παράγοντα, είναι ένας άνθρωπος που ο πάρτα όλα είναι. Πάει και λέει δεξιά και αριστερά, απλώνει το χεράκι να παίρνει και ένα φράγκο από τον Θείο και από τον Χοντρό. Το γνωρίζει τάσο σε αυτό. Μάλιστα. Κάτι έχω ακούσει, ναι, κάτι έχω ακούσει. Αυτός ο κύριος... Δεν μπορώ να το ξέρω βέβαια αν ισχύει ή όχι, ναι, αλλά κάτι ακούγεται. Όχι, Ραδιόβιλα, είναι το κουμέντο. Αυτός ο κύριος... Ναι, όλα είναι το κουμέντο, μέχρι να υπάρχουν αποδείξεις, ναι. Μα αποδείξεις φαίνονται στη διάρκεια του χρόνου, φαίνονται. Ως πότε να πω αυτός ο κύριος, να ξέρει πολύ καλά τάσο μου, έκανε μια βόλτα που είχε μια καφετέρια στο Εργάλεο. Εκεί μαζεύονται όλα τα μπουμπούκια πάλι του ελληνικού ποδοσφαίρου και του πολιτικού πενταγάνου του κράτους. Δηλαδή αρχινάει το έργο να παίζει πολύ χοντρό. Βλέπω να πούμε το θέμα να γίνεται πολύ σκοτεινό μέλλον. Δεν θα υπάρχει ορίζοντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ ο κοντός από τη Λάρα, ο Κούλιας, ο Περιγούρης. Πες και αυτό και να κλείσουμε όμως, Δίκο, έτσι, πες και αυτό. Να σε πω κάτι, εγώ ας μιλάω, είπα εγώ πέντε πράγματα. Ναι, ναι, ο Κούλιας, ο Κούλιας, πρέπει να μπει και ο Ζαγόρας. Ναι, ναι, ο Γιωργάκης και άλλο παιδί, φιλαράκι μας είναι. Ο κοντός από ο Κούλιας, να ξέρει πολύ καλά, είναι σαν την Παλαρίνα, όπου υπεσάει ο άνεμος. Γέννη, μούτα, έχουν δεξιά και αριστερά. Ξέρεις, υπέρχει στη Λάρα, είναι απλήρωτη. Ο Άρτα έκανε προσφυγή, πάει στην ΦΥΠΑ και στον ΕΠΑ για να πάρει τα λεφτά σου. Είναι 805 χιλιάρικα. Ο Κάτες, ο Αλβανός, ζητάει τα 605 χιλιάρικα. Ναι. Δεν τα δίνει τα λεφτά αυτά. Ας πούμε και στον ΠΑΟ, χρωστάει ένα ποσό, το οποίο δεν το δίνει. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟ να παίρνει λεφτά από αυτόν, 500.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο, Νικόλα. Στις 9. Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε όλους τους καλούς φίλους μας ακροατές και για την ακρόαση και για τη μεγάλη συμμετοχή αύριο ένα βράδυ εδώ στην εκπομπή μας. Έτσι. Το ερώτημα... Για πες αυτό που ήθελες. Για το ποια σεξουαλική στάση βοηθάει τις γυναίκες να έχουν πιο εύκολα οργασμό. Αν θέλεις το συνεχίζουμε στην αυριανή εκπομπή και για αυριανή, να πάρουμε τις απαντήσεις. Να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις και inbox. Δεν πάει το μυαλό σου ποια είναι αυτή η στάση. Θα μείνεις έκπληκτος αν δεις τι έχουν ψηφίσει οι γυναίκες. Είναι από ερωτηματολόγιο, έγινε σε καμιά 1 εκατομμύριο γυναίκες, ας πούμε, πώς γίνεται. Δεν ξέρω, έχω τα ποσοστά εδώ. Αύριο, κράτα το, είναι δεν καλό. Δεν γράφει σε πόσες χιλιάδες γυναίκες. Άκουσε αύριο γυναίκες. στην αρχή της εκπομπής, να το εντάξει, πάρουμε και τις απόψεις του. Ωραία, του πάμε κοινού. στα διαδικαστικά να ξεκινήσω εγώ να πείσω για τα υπόλοιπα. Και να ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαγόρας με τη ζούγκλα του. Λοιπόν, άλλο ένα βράδυ ήταν εδώ κοντά μας στο στέκι του Κωστή, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Απολαμβάνετε καθημερινά κοντοσούβλη, χοιρινό, κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότη σούβλας και ό,τι άλλο επιθυμείτε με κρεατικά πρώτης ποιότητας στο στέκι του Κωστή. Ο φίλος μας ο Δημήτρης βρίσκεται στην Ανδρέα Παπαδρέου 113 στη Νεάπολη με όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις που σας είπαμε. Τηλέφωνο για delivery, σημειώστε το και τηλεφωνήστε 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή, δυτικά όλα αυτά στη Νεάπολη. Πάμε ανατολικά να εξυπηρετήσουμε και εκεί τους καλούς φίλους ακροατές του Λίμπερο, στην οδό Προφήτη Λία 36 στην παλιά Εθνική Τράπεζα στην Πηλαία. Βρίσκεται το μοναδικό, όνομα και πράγμα το μοναδικό πραγματικά, ο φίλος μας ο Ανέστης και το επιτελείο του, με υπέροχες γεύσεις, με τον καλύτερο γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, μπιφτέκια, πασέτες, σουβλάκια, σουτζουκάκια, λουκάνικα, ό,τι σαλάτες επιθυμείτε, ό,τι ποτό θέλετε,
τα βρίσκεται στο μοναδικό με υπέρυγες γεύσεις και για τους μικρούς φίλους υπάρχουν junior μενού. Για παραγγελίες τηλεφωνείτε στο 2310-308-318, επαναλαμβάνω 2310-308-318 και σε πολύ σύντομο χρόνο η παραγγελία σας είναι στο σπίτι σας. Λοιπόν, αυτά από μένα Ζάχο μου, θα τα πούμε αύριο στις 9, μείνετε έτσι. Εδώ έτσι, ζουγκλάρα με το Ζαγόρα, έτσι, δεν χάνετε. Έτσι, εμείς τα λέμε αύριο πάλι με το Ζάχο εδώ παρέτσα στις 9. Καλό βράδυ από μένα. Να σε καλά Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε και να είσαι και εσύ ένα καλό βράδυ. Εγώ να συνεχίσω με τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, βαφείο ανταλλακτικά, φανοποιείο, αξεσουάρ, ελαστικά και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα έγκυης με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda ή το Mastorat του κοινού Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσεις, απορίες όσον αφορά τη Mazda Μανατίδης, το πολύ γνωστό πλέον 2310-924-931. Κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή της Τετάρτης έλαβε τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πρώτα ο Θεός 9 η ώρα ξανά εδώ. Εσείς φυσικά δεν έχετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να καθίσετε αναπαυστικά. Δεν ξέρω που είστε, στην πολυθρόνα, στο κρεβάτι, στο τραπέζι, στο σαλόνι σας και να απολαύσετε Γιώργο Ζαγόρα και την εκπομπή Ζούγκλα. Σίγουρα δεν θα τελειώσει τη ζημία, λέω εγώ. 090 το παίζει ο Μπουκ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Καλό σας βράδυ.